Το μαύρο πρόβατο. Στο ρόλο του μαύρου πρόβατου, το μαύρο πρόβατο ο Αλέξανδρος Σύγκος. Έχω μια ραβωνιάρα, παιχνιδιάρα και χαδιάρα που στο τρόλεϊ σαν μπαίνει αυτομάτως ο τρολές αμέσως βγαίνει. Έχω έναν ραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι, όχι σαν χλωτζίτζι φρίγκο μα σκληρό παλικάρα κι σαν το ρίγκο. Έριξα λάσο για να τον πηγιάσω και αν μ' αφήσει ποτέ στον άσο θα γίνει νέα μονομαχία μες στο Ελπάσο. Έβαλα στο χέρι πέρα με ένα κόρι σαν αστέρα. Φίλοι δεν κάνει σκόντο και μπροστά του τη φλανάχη ο Δελμόντο. Έχω αλλάξει δαχτυλίδι με μια κούκλα σαν στολίδι. Σαν περνάει ο δρόμος τρίζει και στη γλύκα ξεπερνά τη βυρναλίζει. Έριξα λάσο για να την πηγιάσω και αν μ' αφήσει ποτέ στον άσο θα γίνει νέα μονομαχία μες στο Ελπάσο. Για να σε πηγιάσω και αν μ' αφήσεις ποτέ στον άσο θα γίνει νέα μονομαχία μες στο Ελπάσο, μες στο Ελπάσο, μες στο Ελπάσο. Καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και σήμερα ξεκινήσαμε έτσι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, μισό λεπτό καταρχάς. Πριν προχωρήσουμε για ποιο λόγο βάλαμε το τραγούδι αυτό με το El Paso, θα πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι και θα γράψετε κάτω ότι θα, για όποιον μπορεί, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα στην αιμοδοσία του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στο όνομα Βουργαζόπουλος Θεόδωρος του Ευαγγέλου και μπορείτε να πηγαίνετε να δίνετε αίμα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
8.30 με 2 το μεσημέρι και 5 με 8 το βράδυ. Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, και αύριο δηλαδή, μάλλον είμαστε ήδη στο σήμερα, 8.30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σημειώστε ότι αφορά τον κύριο Βουργαζόπουλο Θεόδωρο του Ευαγγέλους και αιμοδοσία, στην αιμοδοσία του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ας δίνουμε ζωή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε με το El Paso. Διότι παρατηρώντας, παρακολουθώντας βεβαίως τα γεγονότα στο εξωτερικό, ανάμεσα στα υπόλοιπα τα δικά μας δηλαδή, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία, αύριο, σε μία κατάσταση που δεν έχουμε ιδέα πού μπορεί να μας οδηγήσει. Αν νομίζετε ότι το Τέξας είναι μακριά, θα σας πω μονάχα ένα παράγοντα που θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ας υποθέσουμε ότι το Τέξας προχωράει στην ανεξαρτοποίησή του, μάλλον το οδηγεί ο πρόεδρος Biden στην ανεξαρτοποίησή του. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το Τέξας είναι μια πολιτεία τεράστια, με 30 εκατομμύρια κατοίκους. Θα θεωρηθεί 41η σε μέγεθος χώρα στον κόσμο. Λοιπόν, γιατί τα πράγματα εκεί δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν πάνε πολύ καλά, δεν πάνε καθόλου καλά και τελειώνει και το τελεσίγραφο που έχει δώσει η κυβέρνηση Biden προς την πολιτεία του Τέξας να της επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το, να της επιτρέψει να έχει πρόσβαση στα σύνορά της με το Μεξικό στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, κάτι το οποίο έχει σταματήσει όχι τυχαία εδώ και έχουμε 28 από τις 11 Ιανουαρίου και η υπόθεση αυτή όλο και κλιμακώνεται. Παρακολουθώντας το διαδίκτυο κάποιους φίλους από εκεί, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε αυτό το μακρινό σημείο για την Ελλάδα. Το ένα είναι ότι η εθνοφρουρά, γιατί κάθε πολιτεία έχει την εθνοφρουρά της, έχει μεταφέρει τεθωραγισμένα και έχει βγάλει τα τεθωραγισμένα σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα και ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά από διάφορα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατευθύνονται προς την περιοχή υποστηρίζοντας την κυβέρνηση, μάλλον τέλος πάντων τον κυβερνήτη Greg Abbott. Ωραία, πολύ πιθανόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι σιγοβράζει πολλά χρόνια με διάφορες αιτίες, με την προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, όχι αναφορικά σε σχέση με το Τέξας, αλλά άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, η παρεμβατική πολιτική που όπου αναιρεί, ας το πούμε, την αυτονομία της κάθε πολιτείας πολλά χρόνια. Υπήρχαν πολλά αυτονομιστικά κινήματα σε διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί και όλα είναι στην άκρη του νόμου, γιατί η κυβέρνηση, ο κυβερνήτης Greg Abbott δεν παραβιάζει αυτή τη στιγμή ακριβώς το Σύνταγμα. Θα δούμε γιατί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη την ίδια ώρα που εδώ στα δικά μας μέρη πρέπει να αντιληφθούμε μάλλον το πρώτο πιο σημαντικό πράγμα ποιο είναι. Αν χαθεί γεωπολιτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες από το παγκόσμιο παιχνίδι μέσω ενός
μικρού ή μεγάλου εμφυλίου, κατά πόσο είναι πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, το συζητούν ήδη οι Αμερικανοί. Πολλά χρόνια τώρα, ειδικά βέβαια μετά την, την αλλαγή από την κυβέρνηση Τραμπ στην κυβέρνηση Biden. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πόσο μπορεί να ταράξει τα πράγματα εδώ στην Ευρώπη, εδώ στην περιοχή μας. Σήμερα ο κύριος Ερντογάν, για να δω τι ακριβώς, πώς το είπε ακριβώς. Με έκανε φοβερή εντύπωση, διότι εντάξει, εμείς είμαστε φίλοι με τον γείτονα. Πώς το είπε ακριβώς, ναι, τώρα θα σας πω ακριβώς πώς το είπε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με το που έρχεται η έγκριση για τα F-16, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι ο αγώνας δεν τελείωσε, ρίχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα της Σμύρνης. Καταλάβατε. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να δώσει προς έγκριση την πώληση των F-16 στην Τουρκία, πραγματοποίησε ο κύριος Ερντογάν τις δηλώσεις του, αναμεταξύ τονίζοντας ότι ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την εκδίωση του εχθρού από τα εδάφη μας, ρίχνοντας τον στη θάλασσα της Σμύρνης πριν από 100 χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου, που συμπεριλαμβάνεται και η Σμύρνη, είναι τα εδάφη που φυτεύτηκαν οι πρώτοι σπόροι, τα πρώτα θεμέλια και τα πρώτα βήματα της χιλιόχρονης ύπαρξής τους. Μάλιστα. Διότι γνωστόν και για πολλούς δυτικούς μέχρι την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, δηλαδή 1571, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό ότι η κατάκτηση του Βυζαντίου από τους Οθωμανούς θεωρείται μια διάδοχη κατάκτηση, διάδοχη κατάσταση συνέχισης του Βυζαντίου. Ναι. Όταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής δεν ήταν και ο πρώτος Σουλτάνος ο οποίος δεν θαύτηκε, γιατί μέχρι τότε οι Σουλτάνοι εθάβοντο πλάι στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Λοιπόν, ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ο οποίος έφτασε μέχρι τις πύλες της Βιέννης, εκεί διαδραματίζεται η ιστορία του βαρόνου Μίντχάουζεν. Φυσικά η Ευρώπη άλλαξε πορεία, είδε ξαφνικά αυτό που θεώρησε ότι θα κληρονομήσει τις ασθένειες του Βυζαντίου, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Οπότε 110 χρόνια, 120 χρόνια μετά, η διπλωματία από την Δύση αντιμετωπίζει πια κάπως διαφορετικά την, πώς το λέγαμε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λιγάκι, αλλά θα ακούμε διάφορα τραγουδάκια, διότι δεν θα αλλάξω τώρα την πορεία των πραγμάτων. Είπαμε ότι εδώ έχουμε κάθε Σάββατο βράδυ εδώ στην πειρατική εκπομπή, παίζουμε τραγουδάκια, λέμε διάφορα, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και έχουμε να ακούσουμε και πολλά πράγματα. Οπότε πάμε στο επόμενο τραγουδάκι, που δεν είναι άλλο από την Ίσο των Αζωρών. Ξέρετε, οι Αζόρες είναι στο κέντρο, ας το πούμε, κέντρο περίπου κοντά στο, προς την Πορτογαλία πλευρά του Ατλαντικού. Ας το ακούσουμε λιγάκι γι' αυτό. Ένα πλοίον ταξιδεύων με υπέροχων καιρών, ευνηθίως εξοκύλει άνοιχτα, άνοιχτα των Αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φθάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμμουδιά. Ζών της βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη
αν έρχεται βαπόρι. Αλλά φτάσαν το σκημόνος και μη φτάνουν το σβαπόρι. Απεβίωσε ο νέος και απέθανε η κόρη. Αργότερα πλησίασαν δυο κότερα κι ήρθε και ένα βαπόρι ματέος ψάχνουν για να βρει. Ματέος ψάχνουν για να βρει τον νέον και την κόρη. Νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τιμωρία από τον ουρανό, να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών. Να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε λιγάκι μία έτσι επανατοποθέτηση των πραγμάτων για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μία γενική εικόνα, η οποία βεβαίως έχουμε και την ανταπόκρισή της εδώ στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε και αν θυμάστε, παράδειγμα, το οικογενειακό δίκαιο μέχρι το 1981, θα μου πείτε από εκεί ξεκινάς, αν παρακολουθήσετε λιγάκι θα κατανοήσετε. Το οικογενειακό δίκαιο μέχρι το 1981 δεν επέτρεπε στις γυναίκες, πάνω σχάρι, να έχουν το δικαίωμα της γεωπραξίας άνευ την έγκριση του συζύγου της. Και πολλά 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 άλλα τέτοια πράγματα. Μέχρι την εποχή εκείνη υπήρχαν στην ουσία στην Ελλάδα δεξιές κυβερνήσεις, εκτός ή σκληρά δεξιές ή θα λέγαμε η δικτατορία. Και εκτός από το μικρό διάλειμμα το οποίο είχε γίνει με την κυβέρνηση Παπανδρέου για 1-2 χρόνια. Εκεί το 63-64, 65. Πριν από την αποστασία. Λοιπόν, αυτό τι σήμαινε και ποια ήταν και η αναγκαιότητα του να έρθει ας πούμε και το Πασόκ στην εξουσία. Οι δεξιές δυνάμεις είναι συντηρητικές δυνάμεις, ήταν συντηρητικές δυνάμεις. Είτε πίστευαν είτε όχι στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αποτελούσε το βασικό σλόγγαν. Με έντονο χριστιανισμό, με αυτή την χέρι-χέρι πήγαινε τότε η εκκλησία. Μην κοιτάτε τώρα που ο Κούλης έχει κόψει το χέρι του με την εκκλησία, μια το ενώνει, μια, ή η εκκλησία παίζει άλλες φορές το ρόλο για τον Κούλη, για τον πρωθυπουργό δηλαδή. Λοιπόν, αλλά όπως βλέπουμε γενικά η εκκλησία πηγαίνει παρέα με το σύστημα εξουσίας. Α, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το καταπληκτικό καφέ. Λοιπόν, Δημήτρης Λελέκης φτιάχνει πάντα ένα καφεδάκι εδώ για την ώρα της εκπομπής και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία λοιπόν να φέρει τους εξυγχρονισμούς που χρειαζόταν να συμβούν στην Ελλάδα για να μπορέσει η Ελλάδα να μπει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασης. Δηλαδή της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Και ο βασικός ρόλος του Πασόκ, αυτό που τότε την εποχή εκείνη φανταζόταν όλα δυναμικά και επαναστατικά στα μάτια των ηλιθίων όπως εγώ, λοιπόν, στην πραγματικότητα ήταν ο εξυγχρονισμός
που κατόπιν πήρε και την ακόμα πιο αυστηρή μορφή του, την περίοδο Σιμίτη. Δεν μπορούσε λοιπόν να υπηρετήσει η Νέα Δημοκρατία αυτό το παιχνίδι. Και μπορούσε να το υπηρετήσει μονάχα αυτού του είδους η αριστερά, που δεν είχε βέβαια σχέση με την αριστερά, όπως την γνωρίζουμε, που σκεφτόμαστε πιθανά και τα λοιπά, πατριωτική και άλλα τέτοια. Αυτά εκ του περισσού. Διότι, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία της εξωτερικής μας πολιτικής, ό,τι έκανε η Δημοκρατία στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των σχέσεων με την Τουρκία, τα ίδια έκανε και το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αυτές οι πληγές που έχουμε στο Αιγαίο δεν είναι νέες πληγές που ανοίξανε μονάχα από την κυβέρνηση του Εθνάρχη Καραμαλή. Το μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου, η συμφωνία της Μαδρίτης από τον Σιμίτη. Σε όλες τις κρίσιμες λοιπόν στιγμές, αυτού που θα λέγαμε ότι εκείνη τη στιγμή που παίζει το μεγάλο. Που πρέπει να πεις το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι, είπανε το μεγάλο ναι και όχι το όχι. Και έτσι φτάσαμε, ας πούμε, στις μέρες μας, το να λέει, ας πούμε, ότι χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση της συμφωνίας της Λοζάνης, να μπερδεύουν τη Λοζάνη με την Κοζάνη και την Κοζάνη με τη Συμφωνία των Παρισίων και τη Συμφωνία των Παρισίων με τους καταστατικούς χάρτες των ΗΠΑ, όπου ευλόγως σου λένε ότι μπορείς να προστατεύσεις και να στρατικοποιείς τα νησιά σου αν νιώθεις ότι κινδυνεύεις. Μην ξεχνάμε την, αν δεν κάνω λάθος, την τέταρτη στρατιά που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα νήσους των Αζωρών, όχι, αλλά από τις νήσους των Δεκανήσων, λοιπόν, και των νησιών του Αιγαίου. Οπότε το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν αυτό το κίνημα και η φιλοσοφία του μετανθρωπισμού, της παγκοσμιοποίησης, της πτώσης των συνόρων, αυτό το αφήγημα δεν θα μπορούσε να το υπηρετήσει το συντηρητικό, ρεπουμπλικανικό και με έντονα χριστιανικά, ευαγγελιστικά, χαρακτηριστικά κόμμα. Σταδιακά βέβαια, γιατί αυτά δεν μπορείς να τα βάλεις, ας πούμε, είναι σημεία σιγά σιγά μέσα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε τι έγινε πίσω από αυτή τη νέα αριστερά, εντός εκτός εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, άρχισε να μετακινείται και το βαθύ κράτος, το βαθύ κράτος που επιδιώκει, για παράδειγμα, πολέμους. Οι πόλεμοι δεν έχουν να κάνουν μονάχα με την. Οι πόλεμοι που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν να κάνουν μονάχα με την προσπάθειά τους να εδραιώνουν τη γεωπολιτική τους θέση. Ή μονάχα με το να τροφοδοτείται με χρήμα άφθονο η πολεμική τους βιομηχανία. Οι πόλεμοι εξυπηρετούν πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τι δουλειά είχαν να πάνε οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι κτλ. Στο Αφγανιστάν. Για ποιο λόγο? Βεβαίως έπρεπε. Συζητώντας με τον Τζον Κυριακού σε αυτή την περιόδο που κάποια στιγμή πρέπει να τη βγάλω και στο ίντερνετ, συζήτηση που είχαμε με τον πρώην πράκτορα της CIA και υπεύθυνο από πλευράς της CIA εδώ για την σύλληψη της 17 Νοέμβρη και κατόπιν υπεύθυνο για τη σύλληψη του Μπιν Λάντεν, το ρώτησα, με συγχωρείς, βλέπω φωτογραφίες στο Αφγανιστάν από την εποχή που ήταν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, όπου φυλάνε τις παπαρούνες, δηλαδή από εκεί που παράγεται το όπιο. Πόσο σχέση είχε η παρουσία των ΗΠΑ στη διαφύλαξη του δρόμου του οποίου, δηλαδή των ναρκωτικών? Διότι όταν είχαν έρθει οι Ταλιμπάν στην εξουσία το 2000, πότε ήταν, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια της παπαρούνας. Από εκεί που το Αφγανιστάν παρήγαγε το 85% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου, ηρωίνη, έφτασε να παράγει το 5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, διότι όλο το παγκόσμιο σύστημα δεν στηρίζεται σε εμπορικές συναλλαγές. Το μαύρο χρήμα ρέει μέσα από τρία πράγματα: εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων και εμπόριο λευκής σαρκός. Τόσο απλά. Από την πορνεία και από τα ναρκωτικά. Εδώ είχε ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο με το Ιράν-Ιράκ Contra Gate επί Ρεπουμπλικάνων, επί Ρίγαν, όπου τι κάνανε, πουλούσανε τα ναρκωτικά στην Αμερική, πέραν τα χρήματα για να αγοράζουν όπλα να τα δίνουν στους κόντρας που ήταν σε πόλεμο, ήταν φιλοπόλεμο που γινόταν στην Νικαράγουα.
Μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα. Οπότε πώς καταλαβαίνουν τα ναρκωτικά, δεν είναι μια απλή πλάκα. Όχι βεβαίως. Απλώς είναι έξω από, έξω από την εικόνα μας. Το πραγματικό χρήμα, το μαύρο, το μεγάλο, το άφθονο, εκεί ρέει. Πραγματικό χρήμα. Κασ. Κασέρι που λένε. Ούτε επιταγές, ούτε χραμάτια, ούτε τίποτα. Και φυσικά στον πορεόπλο. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την πορεία για τον μετανθρωπισμό, σε αυτή την πορεία για την παγκόσμια διακυβέρνηση, για αυτή την πορεία για την κατάργηση των συνόρων, σε αυτή την πορεία για την θεσμοθέτηση, δηλαδή μάλλον για το μετασχηματισμό των διεθνών οργανισμών σε πραγματικές κυβερνήσεις, που δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι, το κάνουν οι Δημοκρατικοί. Και εδώ ξεπηδάνε οι συγκρούσεις, οι εσωτερικές των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζουν, δηλαδή εμφανίζονται σε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Διαβάζοντας ένα άρθρο στην Huffington Post, λέει 100 χρόνια αργότερα, δηλαδή από την εποχή, τη μεταεμφυλιακή αμερικάνικη εποχή, που τότε ήταν κυρίως, πρέπει να το ξέρουμε, να το θυμόμαστε, γιατί πολλά πράγματα εδώ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά η προπαγάνδα αλλάζει. Η Ku Klux Klan δεν ήταν ρεπουμπλικάνη, ήταν δημοκρατική. Την επανάσταση, πώς το λένε, τον διαχωρισμό, την επιδίωξη να χωριστούν σε βόρειες και νότιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινάει δηλαδή στον Νότο από τους δημοκρατικούς. Δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι επιδίωξαν, λίγο ήταν Ρεπουμπλικάνους. Οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν αυτοί που προσπαθήσαν την εποχή εκείνη να κρατήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα. Λοιπόν, αλλά υπήρχε μια σύμβαση. Γιατί το λέμε Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι διότι η κάθε πολιτεία έχει, όπως είπαμε χθες στην εκπομπή, είναι ένα κράτος. Έχει το δικό της κυβερνήτη, δεν λέγεται πρόεδρος, αλλά έχει το δικό της νομοθετική εξουσία, έχει την δικιά της δικαστική εξουσία, έχει τους δικούς της νόμους. Μπορεί ένας νόμος που ισχύει σε μια πολιτεία να πάρει τον ισχύει στην άλλη πολιτεία. Οπότε την εποχή εκείνη που αφορούσε ζητήματα φορολογικά, ένα, και δύο, τα ζητήματα των δικαιωμάτων των σκλάβων, που όμως αυτό ήταν ένα πρόσχημα, ο προσχηματικός λόγος, διότι στον Βορρά αναπτύσσονταν οι βιομηχανίες και ήθελαν εργατικά χέρια, στον Νότο ήταν η αγροτική παραγωγή, όπου δεν υπήρχε και βιομηχανίες ακόμα, ούτε εθεριστικές ούτε αλωνιστικές μηχανές. Θέλανε χέρια για να μαζέψουν ό,τι βγάζαν οι φοιτείες. Λοιπόν, οπότε εκεί υπήρχε η δουλεία. Λοιπόν, είπαν οι Νότοι, όχι παιδιά, άμα θέλετε εσείς να έχετε το δικό σας οικονομικό σύστημα, παρακαλώ προχωρήστε. Εμείς θα μείνουμε όπως έχουμε. Με τις φάρμες μας, να μας παίζουν οι μαύροι φυσαρμόνικα κτλ. Και να περνούμε εκεί πέρα πετώντας τους φελούς μέσα στα βαρέλια που θα περιμένουμε να οριμάσει το ουίσκι και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε αλλιώς. Βεβαίως, έτσι ξεκινάει ο Αμερικανικός εμφύλιος το 1861. Όταν τελείωσε αυτό το πράγμα και βεβαίως χάσανε οι Νότοι, ξέσπασε η ιστορία με την Ku Klux Klan, όπου ήταν δημοκρατική. Ναι, τα παιδιά του Biden, του Ομπάμα, της Χίλαρη Κλίντον, όλοι αυτοί που εσύ, πολλοί άνθρωποι λένε, δημοκρατική, εντάξει, δημοκρατική, και με η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατία, λέει, τι σημαίνει αυτό, τι είναι δημοκρατικό κόμμα. Και το Πασόκ να λεγόταν Πασοκό Δημοκρατία, πάλι τι θα ήταν δημοκρατία. Βάζουμε εκεί το κοσμητικό επίθετο, Πασόκ Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατία, και κοροϊδεύουμε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν έχουμε δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Κατά Αριστοτέλη το σύστημά μας είναι ολιγαρχικό. Πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι έτσι που θα βγούσουμε από αυτά τα τραγούδια και προχωράμε. Thank you.
πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Απλώσες τα χέρια και γυρνούν τα καλοκαίρια και με διαφημίσεις. Πάμε! Λοιπόν, όταν ξανανωθήκαν οι πολιτείες μετά την ήττα των Νότιων, υπήρχε ένας νόμος. Ο νόμος λέγεται της ακύρωσης, του μηδενισμού, nullification για την ακρίβεια. Όπου αυτό ήταν το, ας το πούμε, το ιδεολογικό και το πολιτικό, αλλά και το συνταγματικό εργαλείο βάσει το οποίο είχαν στηριχθεί οι Νότιοι. Το οποίο δεν ακυρώθηκε. Όταν ξαναγίνανε πολιτείες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξαναγίνανε δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν η δράση του Άμποτ στο Τέξας, του κυβερνήτη, φέρνει τώρα από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να έχει νομοθετήσει το παλιό νότιο, ενώ των Νοτίων Πολιτείων, πρότυπο της ακύρωσης, αρνούμενος να επιτρέψει στην τελωνιακή και συνοριακή περίπολο που είναι ομοσπονδιακή να ασκήσει την εξουσία της για την επιβολή του ομοσπονδιακού νόμου για τη μετανάστευση στο Eagle Pass. Ο κύριος Άμποτ λοιπόν ασπάστηκε τη συμπαγή θεωρία της ακύρωσης. Είμαστε στην Huffington Post και έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο. Γράφει λοιπόν: σχεδόν όλο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει προσχωρήσει μαζί του με 25 από τους 26 κυβερνήσεις του Ρεπουμπλικανικού κόμματος να τάσσονται στο πλευρό του Άμποτ και να στέλνουν ταυτόχρονα εθνοφρουρά. Δηλαδή από τη Φλόριντα, δηλαδή σαν να λέμε από την Ελλάδα, πηγαίνει εθνοφρουρά στο Παρίσι. Για τέτοιες αποστάσεις, έτσι. Όπως και από άλλες περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια από μόνο μια τεράστια, ένα τεράστιο κομμάτι μια τεράστια Υπήρου, έτσι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Την αντικατάσταση πληθυσμών. Μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα, και εκεί ήταν που το Τέξας είπε: όχι παιδιά, εδώ δεν γίνεται. Ανε, τι ήθελαν να κάνουν τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, ήταν να ανοίξουν ένα κομμάτι από το φράγμα, αυτό εδώ το συνοριακό φράγμα που χτίστηκε επί Τραμπ, αλλά είχε εγκριθεί επί κυβέρνησης Ομπάμα, ένα άλλο πράγμα που δεν λέγεται, ο φράχτης αυτός, όπως φτιάχνουμε εμείς εκεί στον Εύρο, ο φράχτης αυτός που είναι ένας τεράστιος, πολλών χιλιομέτρων φράχτης, όπου εγκρίθηκε επί Ομπάμα και με την υπογραφή της κυρίας Κλίντον, αλλά αυτός που το κατασκεύασε ήταν ο Τραμπ. Αποφάσισαν λοιπόν οι ομοσπονδιακοί να πάνε να ανοίξουν ένα κομμάτι αυτού του φράκτη για να μπαίνουν οι μετανάστες πιο εύκολα. Και τους λέει ο Άμποτ: συγγνώμη, λέει, μπήκαν 6 εκατομμύρια μέχρι τη στιγμή. Δεν γίνεται, λέει, αλλοιώνεται τη σύνθεση των πολιτιών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι για τον ταξί. Το πιο τρομερό είναι το εξής, ότι ενώ η Αμερική είναι ένα έθνος μεταναστών, στο σύνταγμά της, κατά ένα ειρωνικό τρόπο, δεν αναφέρει πουθενά τη μετανάστευση.
το έγγραφο λοιπόν του συντάγματος έχει μια ρήτρα για το εμπόριο, μια ρήτρα φορολογίας, ακόμη και για ρήτρα ταχυδρομείου, αλλά τίποτα σαν ρήτρα για τη μετανάστευση. Βεβαίως οι συντάκτες τότε του συντάγματος περίμεναν ότι θα έφταναν σύντομα στη χώρα και πολλά νέα άτομα. Επέτρεψαν λοιπόν στο Κογκρέσο να φορολογήσει ή να απαγορεύσει την εισαγωγή π.χ. υπόδουλων ανθρώπων, για τους σκλάβους, και να θεσπίσει κανόνες για το πώς οι νέοι κάτοικοι θα μπορούν να γίνουν πολιτογραφημένοι πολίτες. Όμως ενώ το Σύνταγμα δίνει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πολλές εξουσίες, δεν δίνει στην κυβέρνηση καμία συγκεκριμένη εξουσία που να ρυθμίσει το ζήτημα των μεταναστών. Οπότε σε αυτό το κενό που υπάρχει στο Αμερικάνικο Σύνταγμα ήταν που είπε ο κύριος Σάμποτ όχι. Προσέξτε όμως γιατί το είπε όχι. Μέσα στο Αμερικάνικο Σύνταγμα λέει λοιπόν πότε μια πολιτεία μπορεί να λαμβάνει απόφαση κατά του πολέμου, για παράδειγμα, μάλλον να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Προσέξτε λοιπόν. Μία από τις εξαιρέσεις είναι ότι οι πολιτείες δεν μπορούν να εμπλακούν σε πόλεμο εκτός αν έχει γίνει πραγματικά εισβολή ή υπάρχει ένας τέτοιος άμεσος κίνδυνος που δεν τον παραδέχεται η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Άμποτ, ο κυβερνήτης του Τέξας, κήρυξε τις διελεύσεις των μεταναστών ως εισβολή, και φυσικά είναι εισβολή. Φυσικά, ανάλογα πώς θέλει να το δει κάποιος βέβαια. Άλλος λέει δεν είναι εισβολή. Ω, εντάξει. Μπείτε μέσα και πώς λέει, μπείτε, μπάστε τα σκύλι μέσα και αλεστικά μην δίνετε. Βέβαια πάλι το λέω ότι αυτό αποτελεί ένα εργαλείο, η αντικατάσταση πληθυσμών. Διάβαζα προχθές το έγγραφο που απευθύνεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από τον υπεύθυνο του πληθυσμιακού προγράμματος του ΟΗΕ, όπου έλεγε το εξής. Έχουμε μια αύξηση, παγκόσμια αύξηση πληθυσμού σε όλο τον κόσμο και έχουμε μια γύραση δημογραφική στις ευρωπαϊκές και στις γενικά στις δυτικές αυτές κοινωνίες. Λοιπόν, οπότε τι πρέπει να γίνει, πρέπει να... κανονικά έτσι, όχι έτσι να το στρογγυλέψει, πρέπει να μπει καινούριο αίμα. Το λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός, το λέει και ο κύριος Τσίπρας, το λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να βάλουμε καινούριο αίμα εδώ για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια στην ουσία. Κοινός εργάτες που θα δουλεύουμε με ακουπαρίζι. Λοιπόν, και που θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά βεβαίως σε μια κατεστραμμένη φυσικά εννοείται Ελλάδα. Ακόμα πιο ανταγωνιστικά να κατέβουν και άλλο τα μεροκάματα. Δεν φτάνει δηλαδή που ζούμε με μισθούς πείνας. Να πάμε πιο κάτω, αδερφέ. Όσο τρώει μια κουπαρίζη ένας Ταϊλανδός ή ένας Πακιστανός ή ένας γιατί αν δεν πας να ζεις σε αυτές τις χώρες δεν έχεις εικόνα, δεν έχεις ιδέα πως ζουν οι άνθρωποι εκεί. Το έχω ξαναπεί ότι έρχονται εδώ και παθαίνουν πολιτισμικό κλακάζ. Πώς να το πούμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτό που βλέπεις την 7η ωραία πόλη με τα πεζοδρόμια, με τα καθαρά της. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μου πεις για τη Θεσσαλονίκη ή για την Αθήνα, αλλά όταν πάνε σε αυτές τις πρώτες επαρχιακές πόλεις που είναι όμορφα, τα χωριά, έτσι καλή, όμορφα φτιαγμένα, παθαίνουν πλάκα. Δεν υπάρχει άσφαλτος εκεί, δεν υπάρχει ρεύμα το βράδυ, δεν υπάρχει καταρχάς, δεν υπάρχουν λαμπτήρες. Τα σπίτια τους έχουν χωμάτινο έδαφος, πάτωμα. Τα έχω ζήσει εγώ ίδιος. Άμα δεν ήξερα, δεν θα έλεγα. Λοιπόν, οπότε είναι η κατάσταση πληθυσμών. Το οποίο αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται εκεί από το Μεξικό, στα σύνορα του Μεξικού, και το είπε μάλιστα ευθαρσός ο Πάξον, ο οποίος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας. Είπε: συγγνώμη, η κυβέρνηση Biden έχει κάνει καρτέλ με τα drug καρτέλ του Μεξικού, τα οποία βεβαίως είναι πανίσχυρα, σκοτώνουν άπειρους ανθρώπους, δολοφονούν. Οι δολοφονίες στο Μεξικό είναι η πιο απλή λέξη, ας πούμε, και η πιο απλή καθημερινότητα. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία είναι ένα με τη μαφία. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της φιλελεύθερης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί εκεί το κεφάλαιο από κάτω και το υπόγειο γουστάει. Τι γουστάρει? Γουστάρει τον λαό των Αμερικανών, όπως και τον ελληνικό, όπως και το υπόλοιπο, να ζει στο ναρκωτικό, ρε φίλε. Και άμα δεν έχει το ναρκωτικό, διότι χρήστες λεγόμαστε που παίζουμε και ασχολούμαστε με το ίντερνετ, ας πούμε, τι είσαι, χρήστης δεν λέγεσαι? Χρήστης λέγεσαι. Λοιπόν, έτσι πάει η ιστορία. Λοιπόν, οπότε τα ναρκωτικά εκεί πέρα δίνουν και παίρνουν. Και λέει, το είπε κατευθείαν.
είπε ότι έχετε κάνει καρτέλ με τους έχετε κάνει δηλαδή κόμμα με τους μαφιόζες του μεξικάνικου καρτέλ. Τόσο απλά το είπα. Όχι, αυτό δεν το επιτρέπουμε εμείς σαν Τεξανοί. Που ξέρετε, το Τέξας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 2,5-3 ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εθνικό. Εντάξει. Σε τοπικό επίπεδο. Η Καλιφόρνια είναι λίγο πιο πάνω. Είναι η πρώτη οικονομία στο, με 5,5-3, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για χώρες, οι οποίες περιοχές, πολιτείες που θα μπορούσαν να είναι αυτόνομα κράτη. Οπότε, μπροστά σε όλη αυτή τη λέλαπα, έχουμε αυτό το θέμα. Και τι κάνει ο κύριος Biden? Ξεκινάει ένα πόλεμο με τους Χούτι. Ας ακούσουμε λιγάκι έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι. Δημήτρης Χόρν, οι Χάντρες. Κόκκινες οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Λάι 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 λάι. Λάι 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 λάι. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς, τα κλαίει καρδιά μου η γόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λάι, 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 λάι. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Αυτές οι χάντρες. Λοιπόν, έτσι που λέτε, σε όλα τα περίοδο την προηγούμενη, αυτά τα αντιεμβολιαστικά και όλα αυτά εδώ, βεβαίως εξαρτάται, έγινε πολιτικό το θέμα. Οπότε οι Δημοκρατικοί ήταν πέρα των εμβολίων, οι Ρεπουμπλικάνοι κόντα στα εμβόλια, παρόλο που ο Τραμπ ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδότησε. Εγώ δεν είπα ότι ο Τραμπ είναι καλός άνθρωπος, έτσι, για να μην τρελανόμαστε. Παίζει και αυτός ο ρόλος του. Για μένα ο ρόλος του Τραμπ, αν το θέλετε, σημαδεύεται από δύο πράγματα τα οποία βεβαίως δεν το έχουμε στο μυαλό μας, που να το σκεφτούμε σε Έλληνες. Είναι ότι δεν έδωσε, δεν απένιμε χάρη σε δύο ανθρώπους που το βοήθησαν να ανέβει στην εξουσία. Ο ένας ήταν ο Έντουαρντ Σνόντον, εκείνος που αποκάλυψε ότι τα πάντα παρακολουθούνται, και βέβαια πάθανε σοκ όλοι. Που είχαμε στο μυαλό μας, μας παρακολουθούν. Αλλά εδώ τα προγράμματα είναι super duper. Παρακολουθούνται οι λέξεις μας. Μπαίνω, δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, αυτό το, όλο το κείμενο αποθηκεύεται σε κάποιον υπολογιστή. Και άμα υπάρχει κωδικός, κάποια λέξη που δεν τους αρέσει, ας πούμε, πάνε να αναλύσουν τι έχω πει ακριβώς. Αυτό βεβαίως γίνεται και για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες. Δηλαδή, φεύγουν από εδώ οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες, πάνε σε ένα κέντρο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Oh yes. Εκεί είναι το κέντρο παρακολουθήσεων. Να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν,
Και μαζεύονται εκεί. Βεβαίως μας ακούνε και οι Τούρκοι. Βεβαίως μας ακούνε και οι Τούρκοι. Αλλά τώρα εμένα τι άμα ακούσουν οι Τούρκοι. Ακούνε άλλους. Λοιπόν, άλλη ιστορία αυτή που μένει στα σκοτάδια μέσα το ζήτημα των υποκλοπών. Λοιπόν, οπότε ήταν ένας ο Σνόουντεν και ο δεύτερος ο Τζούλιαν Ασάντζ, τον Wikileaks, όπου εκεί απελευθερώνοντας στη δημοσιότητα τα δεκάδες χιλιάδες email που έχει ανταλλάξει η κυρία Χίλαρη Κλίντον, που τα κρατούσε σε ένα προσωπικό σερβερ μαζί και με δεκάδες άλλα email και συζητήσεις καλώδια, cable λέγονται, αυτά τα μηνύματα που στέλνουν οι πρέσβεις προς τα λοιπά, αποδείκνει ας πούμε ότι άλλα κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλα λέει ότι κάνει, καταλάβατε. Είδα τη Χίλαρη Κλίντον και του Ομπάμα κάποια email τα οποία τους υποθετικά λένε, μεταφράζοντας και ερμηνεύοντας τους διαλόγους, ότι συνδέονται με παιδεραστίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι αλήθεια ότι το δεξί χέρι της κυρίας Χίλαρη Κλίντον πιάστηκε εκεί στην IT να διαχειρίζεται ζητήματα, ή ένας άλλος που είχε σαν σύμβουλο ασχολούνταν με την παιδεραστία. Τώρα, ξέρω ότι αυτά τα πράγματα κοντεύουν στα όρια της συνωμοσιολογίας, αλλά κι εγώ μέχρι προχθές, προχθές τρόπος του λέει, νόμιζα ότι αυτά που λένε για το αδενόχρωμα, δηλαδή ότι με το αίμα των μωρών γίνεσαι ανακυταρώνεσαι, νόμιζα κι εγώ ότι και αυτά είναι λίγο βλακίες τώρα, τι κάθονται και λένε. Όταν όμως διάβασα τις μελέτες που είναι ανεβασμένες στο PubMed, επίσημες μελέτες, ότι όντως το αίμα των νεαρών παιδιών, ανθρώπων, νεαρών, έτσι, εφήβων, παιδιών κτλ., όντως ανακυταρώνει, κυριολεκτικά φέρνει μια νεανικότητα στους ανθρώπους, λέω κάτσε ρε φίλε, αυτά δεν είναι συνωμοσίες, εδώ υπάρχει κάτι. Όταν βλέπω ότι υπάρχουν εταιρείες, είτε startup είτε κτλ., που πουλάνε αίμα νέων ανθρώπων, λες κάτσε ρε φίλε, κάτι γίνεται εδώ. Όταν βγαίνει ο άλλος δημόσια, πώς το λέγανε, αυτόν τον εκατομμυριούχο που παίρνει υποτίθεται αίμα μόνο από το γιο του, ας πούμε, και διατηρείται ενώ είναι, ξέρω εγώ, 45 να είναι στο 25. Λες κάτσε φίλε, αυτά δεν είναι τώρα συνωμοσίες. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει κάποια πραγματικότητα. Τώρα το αδενόχρωμα τι είναι, στο οποίο αναφέρεται και ο Άλντους Χάξλεϊ, αυτός που έγραψε ο θαυμαστός νέος κόσμος, δηλαδή η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, που είναι ένα συνδυασμός των δύο βιβλίων του Χάξλεϊ, όπου μιλάει για αυτό που ζούμε, τη νέα κανονικότητα, και το 1984 του Orwell. Δηλαδή αυτά τα δύο βιβλία έχουν συνθέσει με την πραγματικότητά μας σήμερα, της διαφήμισης, της παρακολούθησης, της απώλειας της κοινωνικότητάς μας, της απομόνωσης, της νέας γλώσσας, είπαμε new speak, δηλαδή στιθισμός αντί για θυλασμός, τεκνοθεσία αντί για υιοθεσία κλπ. Ή το ανάποδο, ας πούμε, ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, ας το πούμε. Α, εντάξει, μάλλον, τι να πω. Τώρα ονομάζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι είναι μια ειρηνική πράξη. Όλα αυτές δηλαδή οι καινούργιες λέξεις που έχουν ένα καινούργιο, μάλλον οι καινούργιες, δηλαδή οι παλιές λέξεις που παίρνουν καινούργιο περιεχόμενο και ιδεολογικό, το να μην προσβάλλεις τον άλλον, πολιτική ορθότητα, όλα αυτά, δηλαδή το να μην πεις τη γνώμη σου γιατί η γνώμη σου πάει ενάντια στο αφήγημα και άρα είσαι τρομοκράτης εν ολίγης. Εντάξει, αυτά όλα. Ανήκουν σε αυτές τις δύο, ας το πούμε, σε αυτά τα δύο βιβλία κατά πάει. Μην ξεχνάμε ότι ο Άλντους Χάξλεϊ, αδερφός του Τζούλιαν Χάξλεϊ, και ίσως αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε 2-3 κομμάτια από την ομιλία του για τη δημιουργία της UNESCO, του υποτίθεται του οργανισμού που προστατεύει τον παγκόσμιο πολιτισμό. Δεν κάνει μόνο αυτό η UNESCO, αλλά τέλος πάντων. Και ίσως μετά το διάλειμμα. Ναι, δεν θα ήταν άσχημα. Λοιπόν, ήταν εγγονή του Γκάλτον. Ο Γκάλτον ήταν το σκυλί του Δαρβίνου. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Γκάλτον είναι αυτός ο άνθρωπος που επιβάλλει στην πραγματικότητα, όχι επιβάλλει,
Έρχεται και τοποθετείται απέναντι στο θρησκεύεστε χρησιμοποιώντας το εργαλείο της επιστήμης, ότι δεν είναι ο Θεός που έφτιαξε τον πρώτο όπλαστο κτλ. Αλλά είμαστε μια εξέλιξη ενός, μιας αμοιβάδας ας πούμε, που αποφάσισε να επαναστατήσει μονοκύτταρος οργανισμός και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Και μετά που η αμοιβάδα πολλαπλασιάστηκε και έγινε δίπλα αμοιβάδα, και έγινε το πρώτο ψάρι και το ψάρι βγήκε στην επιφάνεια και έγινε πίθηκος και ο πίθηκος μετεξελίχθηκε από μια έτσι αντίληψη που όμως δεν στηρίζεται πουθενά. Να τα πούμε και αυτά. Πιο εύκολο να πεις ότι ρε μπάς και ο Ντένικεν είχε δίκιο και είμαστε με καταστροφές πολλών πολιτισμών και εξέλιξη πολλών πραγμάτων, διότι η ζωή είναι κύκλος, λέμε. Δεν λέμε την ευθεία. Λέμε κύκλος είναι η ζωή. Αυτή η αντίληψη ότι η ιστορία είναι γραμμική και μια ευθεία δεν έχει και τόσο πολύ βάση. Εγώ βλέπω τα πράγματα να κάνουν κύκλο. Λοιπόν, οπότε αυτή η πραγματικότητα έπρεπε να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί, να εφαρμοστεί και να αποκτήσει υπόσταση. Και έτσι οι Ρεπουμπλικάνοι ως χριστιανό Ταλιμπάν, ας το πούμε, κάποιοι άλλοι ως αντιδρώντες γιατί έχουν πατριωτικό και τα λοιπά, σου είπαν όχι, δεν θέλουμε ρε φίλοι να γίνει η Αμερική ό,τι κάναμε στα υπόλοιπα κράτη. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βέβαια, Τζένι Βάνο. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν, πρέπει να φύγεις. Τα δυο τριάντα φύλλα που ήταν πλάι μας κι αυτά μαράθηκαν, πρέπει να φύγεις. Μια ήλια χτίδα σου χαϊδεύει τα μάτια, πρέπει να φύγεις, τα μας βρούνε αγκάλια. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν,
Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι. Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά. Ο τραγούδι τελειώσε, πάει λυπημένη σαν να βαγισμένη στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, να το θυμάσαι, μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Πόσο παλιά μπορεί να είναι όλα αυτά? Όχι τα τραγούδια ξέρουμε πότε γραφτήκανε, τα άλλα δεν ξέραμε πότε γραφτήκανε. Οπότε ας επισκεφτούμε λιγάκι τον κύριο Huxley. Στην ομιλία του για τη δημιουργία της UNESCO, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του UNESCO, αφού μιλάει βεβαίως για την εξελικτική βιολογία και ότι έχουμε πλέον τα εργαλεία για να κάνουμε έναν άνθρωπο καλύτερο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Α, περίεργο, Λοιπόν, αφού μιλάει ότι όλο αυτό το τελευταίο σημείο θυμίζει αμέσως τη θέση, την αντίθεση και τη σύνθεση της εγελιανής φιλοσοφίας μαρξιστικής, λοιπόν, και η μαρξιστική συμφιλίωση των αντιθέτων. Αυτά τώρα σκέφτομαι την εποχή εκείνη στην Ελλάδα, υπήρχε ο ΙΔΕΑ, ας πούμε, που ήταν η ένωση, η Ιερά Ένωση Ελλήνων Αξιωματικών, που είχαν σκοπό να μην αφήσουν την περίπτωση την καλά, όχι να μιλάμε για να λάβουν οι κομμουνιστές στην εξουσία, δεν υπήρχαν τότε το 51-52, αλλά ήταν έτοιμοι να κάνουν πραξικόπημα για να τρέψουν και τον πλαστήρα. Ναι, είναι η ίδια οργάνωση η οποία κατόπιν μετασχηματίστηκε σε αυτήν την οργάνωση των συνταγματαρχών που κάνανε το πραξικόπημα. Λοιπόν, αυτά είναι καταγεγραμμένα, έτσι δεν είναι φαντασιώσεις, μην πει κανένας ότι λέμε τρίχες, γραμμένα και αποτυπωμένα από τους ίδιους. Λοιπόν, όπως και να έχει, πού να τα ακούει δηλαδή τώρα, να άκουγε ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, ο οποίος πράκτορας των Άγγλων πρώτα απ' όλα, της Intelligence Service και κατόπιν των Αμερικανών. Λοιπόν, άλεγε, να ήταν στον Οργανισμό ΕΕ και να άκουγε τον Huxley να του λέει ότι να διαβάζει μετάφραση, να τα ακούει και στα ακουστικά, ας πούμε, να λέει ο μαρξισμός και
η συμφιλίωση των αντιθέτων, λοιπόν, που βασίζεται σε αυτήν την εγγελιανή, δηλαδή θέση, αντίθεση και σύνθεση. Πράγματι, λέει, ο διαλεκτικός υλισμός, μας λέει ο Χάξλεϊ σε εκείνη την ομιλία, που γίνεται απέναντι στις πρώτες χώρες αυτές που συμμετείχαν τότε στον ΟΕΕ και δημιουργήσαν την UNESCO, γιατί η UNESCO ήταν το εργαλείο της εκπαίδευσής μας, του πολιτισμού μας. Λοιπόν, δεν προστατεύει μόνο τον Παρθενώνα, ναι, το οποίο τώρα έχει εκποιηθεί διότι έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια και τα εισιτήρια και όλα αυτά εδώ. Άρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο μετά αργότερα. Λοιπόν, τι λέει, πράγματι λέει, ο διαλεκτικός υλισμός ήταν η πρώτη ριζοσπαστική προσπάθεια για μια εξελικτική φιλοσοφία. Όταν λέει ο Πιερικάκης γενετική βιολογία, αυτό εννοεί εξελικτική φιλοσοφία. Ανήκει στην εξελικτική φιλοσοφία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βάζω εγώ ένα τσιπάκι και λειτουργεί ο εγκεφαλός μου πιο γρήγορα. Ποτά. Δεν έχει σημασία τώρα, εγώ έχω πάψει να είμαι άνθρωπος, διότι η σύνδεσή μου με τη μηχανή με απανθρωπίζει. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και συνεχίζει παρακάτω. Δυστυχώς, μιλώντας για τη Σοβιετική Ένωση, βασίστηκε υπερβολικά αποκλειστικά σε αρχές της κοινωνικής και κατά της βιολογικής εξέλιξης και σε κάθε περίπτωση αναλήφθηκε από πολύ νωρίς, πριν είτε τα γεγονότα είτε την ανάλυση τους ήταν επαρκή για να υποστηρίξουν οποιοδήποτε τέτοιο τεράστιο επικόδομα. Σήμερα είναι δυνατόν τουλάχιστον να ξεκινήσει, προσέξτε τι λέει, γιατί όταν λέμε για τη σοβιετοποίηση της εποχής μας, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετασχηματίζεται σε μια Σοβιέτα, ας πούμε, υπάρχουν οι βάσεις για αυτό το πράγμα. Σήμερα που είναι αδύνατον τουλάχιστον, σήμερα είναι δυνατόν, γιατί έχει τελειώσει ο πόλεμος, έχουν κερδίσει οι Αγγλογαλλορώσοι, λοιπόν, να ξεκινήσει η οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας της εξέλιξης και πολλά από τα συμπεράσματα αυτά έχουν αξία για τη διατύπωση λεπτομεριών της φιλοσοφίας της ίδιας της UNESCO. Δηλαδή, UNESCO ήταν η πρώτη βάση, το πρώτο θεμέλιο για αυτό που ονομάζουμε μετανθρωπισμός. Παρακάτω λέει λοιπόν, προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχουμε χώρο να συζητήσουμε καμιά εκτός από τη μια βασική αρχή της εξελικτικής πρόοδου. Δηλαδή βάζω μια ανωτελεία, προχωρώ την τεχνολογία, κάνω τα διάφορα πειράματα σαν αυτά που έκανε το Τζον Χόπκινς στους διάφορους πληθυσμούς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακάτω τι λέει, παρακάτω λέει το τρομερό και εδώ λέει. Ακολουθούν δύο προφανές συνέπειες. Πρώτον, το όσο πιο ενωμένη γίνεται η παράδοση του ανθρώπου, μιλάμε δηλαδή για την όχι πολυπολιτισμικότητα, αλλά για έναν πολιτισμό, τόσο πιο γρήγορο θα είναι η δυνατότητα προόδου. Πολλές ξεχωριστές ή ανταγωνιστικές ή ακόμα και αμοιβαία εχθρικές δεξαμενής παράδοσης δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικές όσο μια ενιαία δεξαμενή κοινή για όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, την παγκοσμιοποίηση ή το θεμέλιό της σε αυτό που ζούμε σήμερα, την τοποθετεί ο κύριος Χάξλεϊ στην ομιλία του, την εναρκτήρια ομιλία του, τι είναι η UNESCO. Και δεύτερον, αφού λέει ότι πρέπει να γίνει δηλαδή ένας πολιτισμός να υπάρχει. Έτσι, τέλος η παράδοση, τέλος τα αυτά που γνωρίζαμε, τέλος η οικογένεια όπως την ξέρατε, τώρα θα έχουμε καινούργιες μορφές γονέα Α, Β, Γ, Δ. Λοιπόν, και δεύτερον, ότι ο καλύτερος και μοναδικός βέβαιος τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό θα είναι μέσω της πολιτικής ενοποίησης. Όπως δείχνει η ιστορία, οι ενοποιητικές ιδέες μπορούν να ασκήσουν επίδραση πέρα από τα εθνικά σύνορα. Όμως, όπως είναι εξίσου προφανές, η ιστορία, αυτό το αποτέλεσμα, είναι μερικό και ποτέ δεν αντισταθμίζει πλήρως ευκαιρίες για σύγκρουση που παρέχονται από την ύπαρξη χωριστών κυρίαρχων πολιτικών μονάδων. Δηλαδή, τέρμα στα έθνη κράτη. Είναι και η ομιλία που έκανε για τα 50 χρόνια από την δημιουργία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ο κύριος Νέλσον Ροκφέλερ σε εκείνη τη βραδιά που μάζεψε όλους τους πρέσβεις των χωρών και είπε, παιδιά, ο εθνικισμός, ο εθνισμός και τα κράτη είναι ο εχθρός της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, και τι λέει λοιπόν παρακάτω. Ωστόσο, η παγκόσμια πολιτική ενότητα είναι δυστυχώς ένα απομακρυσμένο ιδανικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει για πολλά η UNESCO να προωθήσει την ειρήνη και την ασφάλεια.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά της μπορεί να τονίσει την απόλυτη ανάγκη για παγκόσμια πολιτική ενότητα και να εξοικειώσει όλους τους λαούς με τις συνέπειες της μεταφοράς της πλήρους κυριαρχίας από χωριστά έθνη σε ένα παγκόσμιο οργανισμό. Πόσο πιο καθαρό. Πόσο πιο καθαρό, δηλαδή, να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αφορούν τη φιλοσοφία κάποιων ανθρώπων. Παιδί μου, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις δικιά σου φιλοσοφία. Εσύ τι είσαι, εκδοσκιστής, έχεις δικιά σου φιλοσοφία. Εσύ τι είσαι, παιδί μου, είσαι νεοφιλελέ, έχεις δικιά σου ιδεολογία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την ιδεολογία. Και την έχουν περάσει στους νεοφιλελεύθερους και σε αυτή την αριστερά του δικαιωματισμού, όταν βεβαίως από τη Δύση έπρεπε να βρει κάποιο πελάτη η αριστερά να εκφράσει. Όταν σταμάτησαν να υπάρχουν τα εργοστάσια είτε στην Αντέρ της Ρενό είτε της του Ανιέλη με τις Φίατ, ας πούμε, στο Μιλάνο που υπήρχαν, τέλος πάντων πάψαν να υπάρχει προλεταριάτο σε αυτές τις χώρες, όπως και στην Ελλάδα έπαψαν να υπάρχει προλεταριάτο. Κάποτε πήγα, είχα γυρίσει από τη Βρετανία όπου είχα λείψει αρκετό διάστημα κάνοντας μεταπτυχιακό και προσπαθώντας, τέλος πάντων, και δουλεύοντας σε μπουζουξίδικο το βράδυ. Τι ωραία που ήταν, στο Κλεοπάτρα. Λοιπόν, έρχομαι 6 ώρα το πρωί και παίρνω το λεωφορείο για να πάω στο σπίτι από το αεροδρόμιο. Και το λεωφορείο γεμίζει ξαφνικά από κάτι σκουρόχρωμος. Εγώ δεν είχα, ειλικρινά αυτό δεν είναι πλάκα, δεν είχα καταλάβει πόσο σταρένιος λαός είμαστε. Δηλαδή δεν είχα κοιτάξει ποτέ με τον καθρέφτη να καταλάβω. Μένοντας τόσα χρόνια στην Αγγλία όμως, μάλλον λάθος, μένοντας μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αγγλία, διαπίστωσα πόσο σκούρο χρόνος είναι. Και βέβαια υπήρχαν εκεί βιομηχανικοί εργάτες που πηγαίνανε 5.30 ώρα το πρωί, τι ώρα ήταν, το πρώτο λεωφορείο, για να πάνε στα εργοστάσια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δεν υφίσταται. Ότι δεν υπάρχουν κάποια εργοστάσια, εντάξει υπάρχουν, αλλά εκείνο που γινόταν παλιότερα που υπήρχε βιομηχανική ζώνη και φούντωνε από εργατιά, ας το πούμε έτσι, ή τις βιοτεχνίες που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν. Αυτό δεν έχει πάψει μόνο εδώ, έχει πάψει και στην Αθήνα και οπουδήποτε, αφού είπαμε, συρρυκνώθηκε. Το 1981, τα ξαναλέμε, το 30% του ενεργού εργατικού δυναμικού ήταν στο χώρο της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, στον δευτερογενή τομέα. Και το άλλο 30% ήταν στον πρωτογενή τομέα. Αγροτικά, κτηνοτροφία, εξόριξη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχει με τον πρωτογενή τομέα. Και το υπόλοιπο 40% ήταν στις υπηρεσίες. Τι υπηρεσίες, ποιες είναι οι υπηρεσίες. Λοιπόν, οι υπηρεσίες μιλάμε ότι έχουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, το περίπτερο, τα καταστήματα. Σήμερα το 82% του ελληνικού πληθυσμού, θα το λέω και το ξαναλέω για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ποιος θα μας θρέψει, ρε. Ποιος θα μας θρέψει. Πώς θα μας τα ρίχνουν μάνα εξ ουρανού. Συγγνώμη που πανέρχομαι και πανέρχομαι. Οπότε τι σου λέω, Χάξλεϊ. Πρέπει να δηλειτουργήσει εκπαιδευτικά η UNESCO, να καλλιεργήσει δασκάλους, ανθρώπους, επιστήμονες που θα σκέφτουν με αυτόν τον τρόπο. Να εξοικειώσει όλους τους λαούς με τις συνέπειες της μεταφοράς της πλήρους κυριαρχίας από χωριστά έθνη σε ένα παγκόσμιο οργανισμό. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας είπε κανένας ότι θα έχουμε κάποια, αναγκαστικά πρέπει να παραδώσουμε κάποια κομμάτια της κυριαρχίας μας σε σχέση με τους κανόνες της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής κτλ. Δεν μας είπε ότι θα παραδώσουμε την εθνική μας κυριαρχία και ότι θα αποφασίζει, ας πούμε, οποιοδήποτε βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στα 2.500 χιλιόμετρα μακριά, θα αποφασίζει, ας πούμε, θα γίνεται στην Ψέριμο ή αν θα έχουμε αλεία ή όχι. Τόσο απλά. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να βάζουμε να ακούσουμε και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία συνδέονται με το Τέξας, αλλά αφορούν την Ευρώπη. Λοιπόν, Τζένι Βάνου, Oh,
Τζένι Βάνου. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι αυτά τα οποία μας λέει ο για τη Γαλλία ο Δημοσθένης Δαβέτας, για να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Ο φίλος μου ο Δημοσθένης τι μας λέει, ας ακούσουμε λιγάκι. Πέφτει ξύλο, τα πράγματα είναι πολύ άγρια, έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες σε συνδυασμό βέβαια με τους Γερμανούς, Ολλανδούς, Βέλγους, Πολωνούς και εν δυνάμει Ιταλούς, αλλά οι Γάλλοι έχουν ξεσηκωθεί, έχουν κυριολεκτικά εμποδίσει τους δρόμους, έχουν πιάσει τα διόδια. Χθες είχαμε θάνατο το πρωί, γιατί ένας περαστικός λένε αθέλητα, αλλά είναι λίγο προβληματικό, γιατί υπήρχαν, μέχρι να φτάσει τα διόδια υπήρχαν πολλά εμπόδια. Τα σπάσε όλα αυτά με το αυτοκίνητο και χτύπησε μια οικογένεια που ήταν από πίσω και μοίραζε καφέ σε αυτούς που ξενυχτούσαν. Σκοτώθηκε ο άντρας και βαριά τραυματισμένη η γυναίκα και η κοπέλα. Ποιος είναι ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος των κινητοποιήσεων? Πολύ ξεκάθαρο. Η νέα κυβέρνηση, με βάση το γεγονός, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή και το οικολογικό πρόβλημα έχει να κάνει με τους αγρότες, κάτι το οποίο είναι τελείως λάθος, απαράδεκτο δηλαδή, προσπαθεί να μειώσει τη γαλλική παραγωγή και να εμποδίσει τους Γάλλους να ψαρεύουν και να τους φέρνει ψάρια απ' έξω. Καταλαβαίνετε, να τους φέρνει γάλα. Είναι το ίδιο, άρα το ίδιο, στην ουσία το αγροτικό είναι όπως και στην Ολλανδία, έτσι. Και έχουμε και στη Γερμανία τους αγρότες. Άρα οι άνθρωποι βγάζουν γάλα δικό τους καταπληκτικό, από το οποίο φτιάχνουν τυριά, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, και θέλουν να τους φέρει γάλα σκόνη, προσοχή, σκόνη, από τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, εντάξει, αυτό συνδυάζεται το με. Άρα έχουμε αγροτικό θέμα στην Ευρώπη, γιατί η Γερμανία αγρότες στον δρόμο, οι Ολλανδοί είναι στον δρόμο, οι αγρότες, τώρα είναι και οι Γάλλοι. Και όχι μόνο αυτό, ναι. Υπάρχει μια ομάδα των αγροτών, η ΚΑΒ λέγεται, σε ΑΒΕ, η οποία είναι μια, ας το πούμε, αντάρτικη ομάδα, η οποία κάνει δράσεις βίας. Και η οποία είπε ότι από σήμερα θα αναλάβει πράξεις βίας εναντίον της κυβέρνησης. Και βέβαια χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης του Ατάλ, ανακοινώνει το πρώτο μέτρο. Το οποίο τι είναι? 10% αύξηση του ηλεκτρισμού. Όχι μόνο οι αγρότες θα ξεσηκωθούν, αλλά όλη η Γαλλία θα ξεσηκωθεί. Εδώ πέρα δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια τέτοια, η αγοραστική δύναμη των Γάλλων έχει μειωθεί και πάμε για δύο κοινωνίες, όπως πια είναι σε όλο τον κόσμο, μια πολύ μικρή ελίτ της παγκοσμιοποίησης, η οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά, και μια φτωχοποίηση της γαλλικής κοινωνίας, κάτι που οι Γάλλοι δεν το δέχονται, διότι πάντοτε είχαν μπροστά αυτό που ονομάζουμε ποιοτική ζωή. Είναι γαλλικό πρότυπο η ποιοτική ζωή, το bien-être, αυτό που λένε. Είναι γαλλικό πρότυπο. Ναι. Λοιπόν, και πάνε να τους το σπάσουν και γίνεται ο χαμός. Έχουμε δημοσκοπήσει τελευταίες. Ναι, απλώνει τη Λεπέν. Τι λέει, η Λεπέν πόσο είναι? 32%. Πόσο? 32. Και ο Μακρόν? Ο Μακρόν 17. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Γολικοί. Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν 4,8. Με αυτό το πράγμα πήγαν στο 4,3-4,2 που σου κάνει ο Μακρόν. Οπότε αυτοί τι κάνουν τώρα? Συσπυρώνονται στη γραμμή Λεπέν. Συσπυρώνουν, ακολουθούν αυτή τη γραμμή πλέον. Αναγκάζονται. Οι σοσιαλιστές? Σοσιαλιστές κλασικά εκεί στο 2,2-2,3. Όχι, είναι αριστερά εδώ. Και ο Μελανσόν? Ο Μελανσόν στο 6,% αυτός που ανεβαίνει, είναι φοβερά δραστήριος και να το θυμηθείτε θα παίξει σημαντικό ρόλο και παίζει ήδη, είναι ο Φαμπιάν Ρουσέλ, το ΚΚ Γαλλίας. Το ΚΚ Γαλλίας αρχίζει να αποκτά μια σχετική δύναμη και το ΚΚ Γαλλίας έχει φτάσει 3,5-4%. Η Γαλλία μπαίνει σε περιδίνηση μεγάλη. Βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία. Οι προσπάθειες του Μακρόν είναι φιλόδοξες να προσπαθήσει να κρατήσει την κατάσταση. Όμως εδώ τα βάζουν πλέον όχι μόνο με τον Μακρόν, τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βάζουν με το οικολογικό πρόγραμμα του Μακρόν, το οποίο είναι το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό. Η πράσινη ανάπτυξη κλπ. Ναι, πράσινη ανάπτυξη, μείωση του κρέατος, μείωση των ψαριών, δημιουργία εργαστηριακών τροφών, δηλαδή τρελά πράγματα. Δεν θα απέκλεια εγώ και έξωθεν υποδάβληση, έτσι, μακρύ χέρι άλλων. Έτσι. Κάποιοι θέλουν την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας και μέσω αυτής της Ευρώπης. Είναι ξεκάθαρο. Η Ευρώπη βάλεται λάμπρο, συμφωνώ μαζί σου. Και η Γαλλία, η οποία ακόμη διατηρεί μια κουλτούρα ταυτότητας, μια κουλτούρα η οποία έχει να κάνει με συγκεκριμένο πολιτισμό, ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι ακόμη το τελευταίο εμπόδιο, καθότι η Γερμανία έχει ήδη αλωθεί, αν και η Γερμανία
Βλέπω η αντίσταση των αγροτών με ένα από τα πολλά αιτήματα που υπάρχουν εκεί είναι και καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε μια μεγάλη Ευρώπη με πρωτοπόρα τη Γαλλία να προσπαθεί να πάει κόντρα σε αυτή την, σε αυτόν τον απολιτισμό με αλφα, έτσι, αλφα στερετικό, τον απολιτισμό που περνάει ο αγγλοσαξονικός άξονας και να προσπαθεί να βρει τον πολιτισμό της, τις μνήμες της και την ποιότητα ζωής. Πώς θα γίνει αυτό? Αρνούμενη τα επιπλέον έξοδα και προσπαθώντας να βρει την αγοραστική της δύναμη. Η λέξη μπομβίδα είναι γαλλικά, λέω. Αυτός που του αρέσει καλοζωία δηλαδή. Πάει, τελείωσε. Σου λέει τι ρε παιδί μου, καμαμπέρ. Καμαμπέρ από σκόνη. Σκόνη γάλα από Νέα Ζηλανδία. Τέλος εσύ. Αχ, Θεέ μου, λέει, ψάρευες, θα κάνουμε εισαγωγή από τα ψάρια του Ατλαντικού. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι οι Γάλλοι, πρέπει να ξέρετε, έχουν ένα σλόγγαν αυτές τις μέρες, διαδηλώνουν, εμείς δεν είμαστε Έλληνες να κοιμόμαστε. Καταλάβατε. Αυτό λένε οι Γάλλοι. Εμείς δεν είμαστε Έλληνες να κοιμόμαστε. Αντιλαμβάνεσαι ρε Έλληνα και Ελληνίδα την κατάντια σου. Βεβαίως υπάρχει και αγροτικός κόσμος εκεί. Όχι σαν εδώ ας πούμε που είναι ένα 5-6. Εκεί μιλάμε, έχουν κλείσει τα τρακτέρια τους, έχουν κλείσει όλους τις μπουλεβά. Λοιπόν, βεβαίως τώρα όλα αυτά τα λέγαμε και δεν μας πιστεύατε για το ψάρι, για το κρέας, για την πράσινη ανάπτυξη που σημαίνει απανάπτυξη, από ανάπτυξη, δεν είναι. Λέγεται, development, δηλαδή να περάσουμε σε μια περίοδο ας πούμε καταστροφής αυτού που υπάρχει. Βέβαια στην Ευρώπη αυτά υπάρχουν λόγοι. Και αυτά που γίνονται στο Τέξας και από σταθεροποίηση των ΗΠΑ και από σταθεροποίηση της Ευρώπης έχει να κάνει για να συμπληρώσει το puzzle αυτού του πράγματος. Ποιο είναι? Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Αυτές οι αλλαγές οι κοσμοϊστορικές, οι οποίες συμβαίνουν συνήθως μετά από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί σαν εργαλείο. Γι' αυτό γίνονται αυτά παντού. Γι' αυτό ξεσπάνε αυτοί οι πόλεμοι. Πήγε το Biden, τα βάλει με τους Χούθη. 377.000 σκοτώθηκαν, από το οποίο το 60% ήταν άνθρωποι, όχι εμπόλ, δηλαδή στρατιώτες, σε αυτή τη σύγκρουση που υπήρχε εκεί όταν η Αμερική υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία για να βάλει χέρι τους Χούθη που υποτίθεται είναι, όχι υποτίθεται, τέλος πάντων είναι Σιίτες, ας το πούμε έτσι, και τους στήριξε το Ιράν για να διασωθούν από την γενοκτονία των Σαουδαράβων. Βέβαια αυτή η ξυπόλυτη Χούτη, γιατί με δεις ωραίες, κάτι ωραίες αναμεταδόσεις από εκεί, είναι ξυπόλυτα παιδιά. Ξυπόλυτα αλλά οπλισμένα. Και οπλισμένα μέχρι τα δόντια. Και οπλισμένα με περίεργα και πολλαπλά συστήματα. Λοιπόν, και τώρα η Αμερική πήγε με την Αγγλία να ανοίξει ακόμα έναν πόλεμο εκεί στην περιοχή. Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιράκ, Χούτι, Σομαλία απέναντι εκεί με την Αιθιοπία στις προστριβές, γιατί έφυγε μια περιοχή από τη Σομαλία που έδωσε πρόσβαση στη θάλασσα στην Αιθιοπία, διότι με τη δημιουργία της Ερυθρέας η Αιθιοπία έπεσε να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Χαμός γίνεται. Αυτοί όλοι οι πόλεμοι χρησιμοποιούν βέβαια τις αιτίες, προϋπάρχουσες αιτίες. Ή δημιουργούνται αιτίες. Τώρα για την περιοχή εκεί είναι προϋπάρχουσες. Έχουν ένα νόημα. Αυτή την πλήρη ανατροπή της ανθρώπινης μας ζωής. Ένα στόχο μάλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με τη βία μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές ξεκινάνε με τη βία από τα πάνω. Και χρησιμοποιούν ό,τι αντιθέσεις μπορεί να έχει μια περιοχή, μια χώρα, για να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση. Τόσο απλό. Κι όμως τόσο απλό. Κι ούτε συνωμοσιολογικό καν. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα σου επιβάλλει κάποιος δηλαδή να έχεις ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό χρήμα, να σε ελέγχει ας πούμε τη ζωή σου, πού πήγες, με ποιον ήσουν,
και να σου επιβάλλει τους κανόνες και τις νόρμες για το πώς θα ζήσεις. Πότε το κράτος απέκτησε αυτή τη διαιότητα της επιβολής στην ατομική ζωή των ανθρώπων, να επιβάλλει ας πούμε τρόπους, καινούριο φύλο? Γιατί η σεξουαλικότητα δημιουργεί φύλο? Από πού και ως πού? Επειδή είναι ανάπηρη αγγλική γλώσσα? Εμείς εδώ έχουμε τη λέξη γένος, αυτοί έχουν τη λέξη gender, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Εμείς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει γένος. Μια χαρά το καταλαβαίνουμε. Έχουμε τρία άρθρα, ο ή το, αυτοί δεν έχουνε. Οι Γάλλοι δεν είχαν, τώρα ανακαλύψαν καινούριο, να πούνε το. Το αντικείμενο όμως αφορά στην Ελλάδα, δεν αφορά το αντικείμενο για εκείνους. Πάμε λίγο στις διαφημισούλες μας. Αυτοί που φεύγουν σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα να μη φανούν. Κι αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια κι αναστενάζουν γιατί πονούν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Αυτοί που φεύγουν κάποιο λιγμό τους παίρνουν μαζί τους και μια ευχή. Κι αυτοί που μένουν στο σπαραγμό τους κάνουν κουράγιο και προσευχή. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Αχ, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται. Λοιπόν, δεν ξέρω, τα πράγματα είναι περίεργα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να γίνουν έτσι. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να επιβληθούν. Και ανάψαν τη φωτιά στην Ευρώπη με την Ουκρανία, ανάψαν τη φωτιά στο Ισραήλ, ανάβουν τη φωτιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι επιφέρει αυτό? Μα τι θα επιφέρει αυτό? Αύξηση του κόστους στα προϊόντα που εισάγουν. Τώρα να βάλεις ολόκληρη Γαλλία να εισάγει σκόνη γάλακτος για να φτιάξει το καμαμπέρ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι λένε εδώ οι δικοί μας οι αγρότες? Είναι αξία να το ακούσουμε. Λοιπόν, για να δούμε πού το λέει, πού το λέει, πού το λέει, πού το λέει. Έλα ρε,
αγρότες. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Λέγομαι Νίλτος Μπούκας, για όσους δεν με ξέρουν. Είμαι κτηνοτρόφος, γεωργός. Είχαμε βρεθεί εδώ περίπου πριν 2 χρόνια πάλι. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν λύθηκαν, αυξήθηκαν. Τότε είχαμε ανέβει πάνω στην περιφέρεια. Ο κύριος Περιφερειάρχης μας είχε πει ότι ήμασταν άτυχοι, διότι φαγωθήκαν 50 εκατομμύρια μέσα από το Υπουργείο και δεν μπορούν να τους βρουν. Έχουν περάσει 2 χρόνια και κανείς μέχρι σήμερα δεν μας ενημέρωσε. Φέτος, με τις επιδοτήσεις, κοπήκανε κοντά στο 50%. Ένα πάρτι εκατομμυρίων και κανείς δεν ξέρει που πήγαν και τι γίνανε. Εμείς καλλιεργούμε και κάθε χρόνο είναι χειρότερο. Αφήνουμε το κομμάτι των επιδοτήσεων, ας μην μας δώσουν ποτέ, αλλά ας μας πληρώσουν τα προϊόντα μας. Ας τα πληρώσουν καλά, 2 φορές επάνω που αξίζουν. Θα πρέπει να δώσουμε αξία στη ζωή μας, γιατί δεν μας τιμούν όλα αυτά που κάνουν. Δεν μας συμπεριφέρονται σωστά, δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο αγρότης. Τι πάει να πει αγρότης. Αυτός που δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το χρόνο. Αυτός που ξυπνάει τη νύχτα γιατί κόπηκε το ρεύμα, πάει να δει το κτηνοτροφείο του αν έχει ρεύμα. Αυτός που θα πάει και το Πάσχα να αρμέξει, αυτός θα πάει και με πυρετό να αρμέξει. Είναι ο αγρότης ο οποίος θα παράγει το κρέας, το γάλα, το ψωμί, το τυρί, το βαμβάκι για να πηθεί. Χωρίς τον αγρότη δεν μπορεί να υπάρξει ανθρωπότητα. Λοιπόν, ας μας δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, ας κοιτάξουν τον αγρότη στα μάτια και να στηρίξουν τον αγρότη. Και ας μην περιμένουν τον τουρισμό, γιατί τον είδαμε τον τουρισμό με την πανδημία 2 χρόνια. Μας πέταξε απ' έξω. Λοιπόν, ας βάλουμε καλύτερα παπούτσια να πατήσουμε πιο γερά μαζί με τον αγρότη. Ο αγρότης είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να έχει λεφτά στην τσέπη του και όχι να ψωμοζεί. Όλα αυτά τα μηχανήματα εδώ μέσα έχουν κάτι χιλιάδες ευρώ το καθένα. Όλοι τα χρωστάνε, είναι στις τράπεζες. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που έχει δανειστεί από τον ελληνικό λαό 2 και 3 φορές και μας στέκεται με το ντουφέκι. Τα επιτόκια στα ύψη. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Πάμε στην Ολλανδία με 2% και με 0% επιτόκιο. Πώς μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε τους Γάλλους που αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο, γιατί το πετρέλαιο από 700 ευρώ τους πήγαν 850 τον τόνο και εμείς το πληρώνουμε 1700 τον τόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Μας ταχύσανε, δεν είναι πληθωρισμό, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Όταν εισαγάγουμε κρέας, γάλα, καλαμπόκι, τσιτάρι και δεν παράγουμε, μένουν τα χωράφια χέρσα. Τα βλέπουμε χέρσα. Και δεν μιλάει κανείς. Και έχουμε και το τραγελαφικό μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε κάπους φωτιστικούς, μέσα σε καλλιεργή τσιμική, να φυτεύονται φωτοβολταϊκά. Δυστυχώς αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις είναι να τα σκεπάζουν κάτω από το χαλί. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να δουν τον αγρότη κατάματα και να τον τραβήξουν από το χέρι και να πάμε μπροστά. Πληρώνουμε την ενέργεια, το ρεύμα τόσο ακριβά. Έχει γεμίσει ο τόπος φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Είχαν πει θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Πούντο! Τέρμα τα λόγια. Τέρμα. Τέρμα. Πρέπει από εδώ και στο εξής, εμείς, αυτοί που είμαστε εδώ, μεθαύριο να είμαστε 3 φορές επάνω. Και την άλλη εβδομάδα 10 φορές επάνω. Αν δεν ξυπνήσουμε εμείς, αυτοί αυτό θα κάνουν. Πρέπει εμείς να σηκώσουμε το ανάστημά μας για να μας υπολογίζουν περισσότερο. Αυτό έχω να πω και θα ήθελα να σημειώσω προχθές εδώ μέσα στο διαδίκτυο αυτή την κυρία, την Καριστιανού, που μίλησε για την κόρη της που σκοτώθηκε στα Τέμπη και ντράπηκα. Ντράπηκα για τους πολιτικούς που έχουμε. Ντράπηκα. Και δεν τους στέλνουμε έτσι. Τους στέλνουμε διαφορετικούς. Αυτά έχω να πω. Βλέπετε τι λέει ο αγρότης. Αλλά ο άνθρωπος της πόλης, αποκομμένος από τη φύση, ούτε ξέρει, ας πούμε, πώς παράγεται το κρέας, ποια είναι η διαδικασία, πώς μεγαλώνει ένα ζώο, που για να χτυπήσει σε φέτες, για να το πάρει σελοφαναρισμένο στο σούπερ μάρκετ του, τα καλαμποκάκια που αγοράζει, την ντοματούλα που αγοράζει, στη λαϊκή που πηγαίνει. Εκεί σταματάει η σχέση του με τη φύση. Πουλά ξέρει, ας πούμε, ότι τελικά χωρίς αγροτική παραγωγή πεινάς, αδεφέ. Και όπως καταλαβαίνεις, όχι μόνο πεινάς, αυξάνονται οι τιμές των πρώτων ειδών αυτών ανάγκης, αυτά που τρώμε δηλαδή. 50% και 100%. Και ξαναρωτάω,
Κανένας πήρε αύξηση 50% του μισθού του για να ανταπεξέλθει σε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας? Δείτε πόσα θέματα έβαλε αυτός ο αγρότης στην ομιλία του. Είπε για το ποιος φάγαν τις επιδοτήσεις από το Υπουργείο. Που πήγαν τα λεφτά? Πού πήγαν τα λεφτά? Το ζήτημα του κόστους παραγωγής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο το χάσαμε φυσικά με αυτούς τους ρημάδιδες. Το ζήτημα της μετατροπής αγροτικής γης σε φωτοβολταϊκά, το λέω ή το ξαναλέω. Το 30% της αγροτικής μας γης, στη φιλόδοξη αυτή, να μην χαρακτηρίσω, του Πρωθυπουργού να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπαταρία. Γιατί να γίνουμε μπαταρία? Μπαταρία δεν ωφελεί εμάς. Ωφελεί την RWE, τη γερμανική δηλαδή εταιρεία, που έρχεται και φτιάχνει φωτοβολταϊκά σε 52.000 στρέμματα στην περιοχή του Αμίντεου, που αυτά τα στρέμματα έπρεπε να δοθούν σε αγροτική και δασική ανάπτυξη, σε αγροτική παραγωγή και δασική ανάπτυξη, να ομορφύνει ξανά η περιοχή, που αποφασίσαν να κλείσουν τα λιγνητορυχεία για να πληρώνουμε το ρεύμα με τους εισαγόμενους, με το εισαγόμενο φυσικό αέριο από την Αμερική του Biden, και να πλουτίζουμε και τον Biden και τους εφοπλιστές μας, αυτούς γνωστούς εφοπλιστές που μεταφέρουν το LNG. Να γίνει δηλαδή ο βίος μας αβίωτος, και για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε γινόμενος ο βίος αβίωτος, ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Όλη αυτή η κοινωνικοπολιτικο-γεωπολιτική αναστάτωση που έρχεται είναι εδώ και όλο αυξάνει προς το κόκκινο. Γιατί αλλιώς δεν θα το χωνέψουμε, θα βγούμε και εμείς στους δρόμους. Βέβαια αυτοί οι από πάνω κρατούντες σκέφτονται τη σύγκρουση ανάμεσα στο χωριό και στην πόλη. Ο αύρο της πόλης, αταβιστικός, μου λέει να μην χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτιστικός. Πες μια άλλη λέξη λοιπόν, πανίβλαξα ας πούμε, ξεδοντιασμένος, ιδεολογικοπολιτικά ανύπαρκτος, ένας καταναλωτής και ένας κακομύρης, ένας μίζερος που ζει ας πούμε σε ένα αστικό γκρίζο περιβάλλον, το οποίο του καθενός το σπίτι έχει γίνει φυλακή, και γίνομαι ο καθένας μας ανθρωποφύλακας του εαυτού μας. Πού να το φανταζόταν ο Κοροβέζης όταν έγραψε τους ανθρωποφύλακες για τους ανθρώπους της ΕΑΤΕΣΑ, ότι ο καθένας μας θα ήταν ο βασανιστής του εαυτού του. Θα μετασχηματιζόμασταν σε ηλίθιους δηλαδή. Να, ένας γέρος αγρότης Έλληνας τα λέει όλα. Έκανάξαμε! Είμαι 90 χρονών! Αυτό δεν το ξαναείδα ποτέ. Σου ό,τι βγάνουμε μας τα παίρνουν. Ούτε οι κομμουνιστές έκαναν έτσι, ούτε οι κατσαπλιάδες έκαναν έτσι, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Έπαιρναν καμιά γκαλίνα. Σκοντανεύινε. Ή τότε μας τα παίρνουν όλα, αδερφέ. Μας τα παίρνουν όλα. Το ξανακούσουμε. Έκανάξαμε! Είμαι 90 χρονών! Αυτό δεν το ξαναείδα ποτέ. Σου ό,τι βγάνουμε μας τα παίρνουν. Ούτε οι κομμουνιστές έκαναν έτσι, ούτε οι κατσαπλιάδες έκαναν έτσι, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Έπαιρναν καμιά γκαλίνα. Σκοντανεύινε. Ή τότε μας τα παίρνουν όλα, αδερφέ. Μας τα παίρνουν όλα. Αυτά είναι. Μας τα παίρνουν όλα και το λέει ρε ο άνθρωπος. Τι άλλο θέλετε ρε? Έχετε να δώσετε τίποτα? Σε ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ
με πότισε στο πιο γλυκό καημό. Σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα τον πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Ζωή απ' τη ζωή σου, λαχταρίσε στο φως τα διερή μου. Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν αγκαλιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Θα συνεχίσουμε λιγάκι αυτό το ταξίδι στους ήχους και αυτά τα οποία έχω μαζέψει έτσι για να ακούσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, ακούσαμε τους αγρότες. Τώρα προχθές έλεγα ότι το επόμενο εθνικό σύστημα υγείας θα λειτουργεί όπως όλοι λειτουργούν στη ζωή μας, με φίλτρα του Photoshop. Είπα λοιπόν ότι θα πηγαίνεις, ας πούμε, για με σπασμένο χέρι πόδι. Και όταν σου λέει ο γιατρός, σας το έφτιαξε μια χαρά, να εδώ είναι με φωτοσοπαρισμένο, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα νέα που έρχονται για την υγεία. Προχωρήσουμε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι τα απογευματινά χειρουργεία. Ναι. Για να δούμε την ευκαιρία στους εργαζόμενους γιατρούς του ΕΣΥ να αποκτήσουν μια διέξοδο αύξησης των εισοδημάτων τους νομίμως. Ναι. Και ταυτόχρονα θα δούμε τη διέξοδο σε πολλούς ασθενείς που μπορούν να πληρώσουν κάποια χρήματα από τσέπη τους, να κάνουν την εγχείρησή τους γρηγορότερα, απελευθερώντας τα πρωινά χειρουργεία για να μπορούν και εκείνοι που δεν μπορούν να πληρώσουν από τσέπη τους να πάνε γρηγορότερα και κάνουν την εγχείρησή τους από τα πρωινά χειρουργεία, τα οποία λειτουργούν και τώρα. Είναι μια μεταρρύθμιση. Ποιος θα τα πληρώσει τα απογευματινά ιατρία, ο ασφαλισμένος? Θα αποδώσει, αλλά στο τέλος θα τους έχει όλους κερδισμένους. Και έχει έρθει η ώρα να γίνει. Ναι. Τα απογευματινά χειρουργία ποιος θα τα πληρώσει? Γιατί πρέπει να υπάρχει και η ομάδα να στηρίξει το χειρουργείο. Ποιος θα τα πληρώσει? Τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει την επέμβαση το απόγευμα και να μην περιμένει τη σειρά του το πρωί. Πολύ απλά. Είτε με την ασφαλιστική του εταιρεία αν έχει ιδιωτική ασφάλιση, είτε από την τσέπη του. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, όσοι θα μπορούν να διατηρούν γιατροί του ΕΣΥ και ρωτάνε και... Σήμερα για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, υπάρχουν χειρουργεία στο ΕΣΥ μόνο πρωινά. Ναι. Όλη η λίστα χειρουργείων που θα δημοσιεύσουμε είναι τα πρωινά χειρουργεία. Ναι. Όταν θα θερμοδοτήσουμε τα απογευματινά χειρουργεία, σημαίνει ότι εγώ ο Γεωργιάδης θα επιλέξω, θα δώσω 1.000, 2.000, 3.000, αναλόγως τι εγχείρηση είναι αυτή, γιατί δεν είναι, υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις που τον ΕΟΠΗ. Για να κάνω το χειρουργείο μου εγώ το απόγευμα με τον γιατρό που θέλω, όχι με φακελάκι, νόμιμα. Πότε θα είναι έτοιμες οι ψηφιακές αυτές λίστες, Υπουργέ? Πότε θα είναι έτοιμες? Θα εισπράττω το νοσοκομείο και εγώ θα φύγω από τη σειρά την πρωινή και αυτός είναι πίσω από μένα σειρά την πρωινή και που δεν θέλει να πληρώσει το απόγευμα θα πάει μια θέση νωρίτερα να χειρουργηθεί το πρωί. Ρε Γεωργιάδη, έχει το 65% του ελληνικού πληθυσμού έχει στην άκρη
Από την Εθνική Τράπεζα, έτσι, από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, λοιπόν. 5.000 ευρώ. Ρε άθλιε, τι είπε. Πού θα βρει ο άλλος 2-3 χιλιάρικα να τα δώσει για να χειριστεί στις λίστες που είναι 14 μήνες. Και θα δώσει την ευκαιρία, λέει, στους γιατρούς του ΕΣΥ να βγάλουν κάνα φραγκάκι παραπάνω. Ποιος τα πληρώνει αυτά, τα πληρώνεις εσύ, λέει. Εντάξει, περιμένει, λες εσύ, θα πεθάνω, περιμένω 14. Μην τα κάνω, παραξεπουληθώ, να βγάλω 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα. Πήγε και άλλαξε και, και το κόστος τώρα, το τελευταίο καιρό, για να καλύψει αυτού του είδους τις ανάγκες. Να πάει στο απογευματινό. Για ο πισινός μου, λέει, ο πισινός μου θα έρθει στον μπροστινό μου. Τι λες, ρε Στύπε. Τι λέτε, ρε αστείοι άνθρωποι. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Μα αυτή ήταν η ιστορία από την αρχή. Η διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λέει, γίνονται χειρουργία το πρωί. Για πάνε να δεις, ρε, αν γίνονται χειρουργία το πρωί. Για πήγαινε να δεις αν γίνονται χειρουργία. Τι λες, βρε άθλιο υποκείμενο. Τα περνάω. Ελλάδωνη, χόρευε αγόρι μου, και εμείς από πίσω στο χορό του Ζαλόγκου. Καρδιά, καρδιά μου, απόψε μπρος τα πόδια σου πετώ. Κάν' την ό,τι θες, χειρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Κάν' την ό,τι θες, χειρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Σου το πα μια και δυο και τρεις και τα κι οκτώ και δέκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ. Φεγγάρι απόψε το ξεκρέμασα καλέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με ταγιόν και μπρασελέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με ταγιόν και μπρασελέ. Σου το πα μια και δυο και τρεις και τα κι οκτώ και δέκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ. Απόψε πριν λαλήσουν τα πουλιά, να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Σου το πα μια και δυο και τρεις και τα κι οκτώ και δέκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Αν αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Να ξαναειδώ γυναίκα. Να ξαναειδώ γυναίκα. Και μάλλον φτάνει στη Σμύρνη, ο τουρκικός στρατός φτάνει στη Σμύρνη και οι Έλληνες συνοστίζονται στο λιμάνι της Μύρνης προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να καταφύγουν στην Ελλάδα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Γενοκτονία ήταν, κύριε. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να διαλέξω το διάλογο. Καμιά αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις. I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever.
και όσοι δεν γνωρίζουν την ποντιακή ιστορία, δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα της σχηματικής θηριωδίας, τα 60.000 θύματα της σταλινικής θηριωδίας. Ζητάμε να εντάξουμε το 1,5 εκατομμύριο αδελφών μας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονούν, να τους εντάξουμε στην ελληνική οικογένεια. Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα, δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Ήταν ο Χάρη Κλίν, μιλώντας για το πόσο βλακεία, αν δεν καταλάβει ο Κερκυραίος ότι ο Εύρος είναι δικό του πρόβλημα, δεν καταλάβει ο Σακυνθινός ότι η Χίος είναι δικό του πρόβλημα, αν δεν καταλάβει ο Πελοποννήσιος ότι η Μυτιλίνη, το Καστελόριζο, η Ρόδος είναι δικό του πρόβλημα. Καταλάβατε? Ελάχιστη μνήμη έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό βολοδέρνουμε σαν τα ζώα. Αριστερά και δεξιά στα ντουβάρια επάνω. Και για να θυμηθούμε, για να καταλάβουμε τι είδους αρχηγούς πολιτικούς εκλέγουμε και εκπροσώπους, θα αφιερώσω σε όλη την κοινότητα και όσοι με έχουν μείνει εδώ πέρα να ακούνε τέλος πάντων αυτή την ώρα το Μετρόπολης 95.5 πριν αλλήσει το Μαύρο Πρόδο, την πειρατική εκπομπή, την εξής πολύ ωραία παρουσίαση. Η μουσική αυξάνει το ρίσκο της μετάδοσης του ιού. Οδηγηθεί παγκοσμίως από μεγάλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και από όλους τους λοιμοξιολόγους. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η ομόφωνα Επιτροπή των Επιδημιολόγων εκφράζει τους ενδιασμούς σε σχέση με τη χρήση της μουσικής? Αυτή η λογική του παραλόγου πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να περνάει σε μια ευνομούμενη πολιτεία την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει κάνει τεράστιες θυσίες. Έχουμε θρηνήσει τόσα θύματα να συζητάμε λογικές αντάρτικου. Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. Αν θεωρούν κάποιοι ότι μέσα από τη λογική του αντάρτικου θα πρέπει να τεινάξουν στον αέρα όλη τη στρατηγική μας
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό διότι δεν αποκλείει κανένας το ζήτημα της μουσικής να επανέλθει. Αλλά θα επανέλθει με βάση την εικόνα την επιδημιολογική. Ότι ειδικά στο θέμα της μουσικής είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και δεν το λέει η πολιτική ηγεσία, δεν το λέει ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, το λένε παγκόσμια όλοι οι επιδημιολόγοι και όλες οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά. Κατάλαβες. Η μουσική είναι επικίνδυνη, ρε, κολλάς, κολλάς ιό με τη μουσική. Άρα ηλίθι. Γι' αυτό αφιερώνω στον αγαπημένο μου Χαρδαλιά αυτό το τραγούδι. Χωρίς εσένα ούτε λεπτό, αγάπη μου της μοίρας ήταν γραπτό. Σβήνω, θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Ποτέ σε χάσω θα τρελαθώ. Και να σβήνω, θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Διότι ως γνωστόν, ανάμεσα στον βασανιζόμενο και τον βασανιστή αναπτύσσεται αυτή η ερωτική σχέση που λέγεται το σύνδρομο της Στοκχόλμης και εξαρτησιακή ταυτόχρονα. Γι' αυτό θέλω κοντά σου να μείνω, κύριε Χαρδαλιά. Τώρα, στο επόμενο που θα ακούσουμε, το πρώτο μέρος μιλάει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, αυτό το ωραιόπεδο τέλος πάντων, που συμμετέχει στην επιτροπή, την εξεταστική των Τεμπών, η οποία θα διερευνήσει μήπως υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Και όταν θα υπάρχουν, και δεν πρόκειται να βγουν αυτά εδώ, διότι η πλειοψηφία αποφασίζει η πλειοψηφία της Δημοκρατίας και να μην είναι της Νέας Δημοκρατίας, να είναι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι όλοι μπλεγμένοι και οι ΠΑΣΟΚ και οι ΣΥΡΙΖΕΙ κτλ. Δεν πρόκειται να βγει άκρη από αυτό. Θα μείνει ένα έγκλημα που δεν θέλει να πληρωθεί. Και άμα αυτός ο λαός δεν ξυπνήσει, δεν πειράζει. Ας είναι ο επόμενος ο οποίος θα πάθει αυτό που πάθαν αυτοί οι άνθρωποι στο τρένο που αποφασίσαν να το καβαλήσουν. Και μετά ακούμε την κυρία Καριστιανού να μας λέει τι ακριβώς έκανε ο Κώστας Καραγκούνης, αυτός που λέει στην αρχή αυτά που λέει, την ώρα που μιλούσε στην Εξεταστική Επιτροπή με αυτό το στεντόριο υπέροχο στιβαρό της ο λόγο. Ήταν συγκλονιστική και με πολύ μεγάλο σεβασμό
στον πόνο της, αυτή την τραγωδία την οποία εβίωσε και βιώνει όχι μόνο η συγκεκριμένη παθούσα, δηλαδή η κυρία Καριστιανού, αλλά και όλες οι υπόλοιπες οικογένειες, οι οποίες χάσαν τα προσφυγή τους πρόσωπα δυστυχώς σε αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και βεβαίως η δική μας η δουλειά αυτή είναι τώρα να αναζητήσουμε όλα τα περιστατικά, ό,τι έγινε, όχι μόνο κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, αλλά και προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, γιατί φτάσαμε σε αυτό το δυστύχημα. Και βεβαίως να δώσουμε τροφή εντός εισαγωγικών με το ανακριτικό μας έργο που κάνουμε κι εμείς, σύμφωνα με το Σύνταγμα για τον Πανεπιστημιακό της Κουβής, στην δικαιοσύνη η οποία διερευνά το ζήτημα, διερευνά αυτό το οποίο έγινε, και από εκεί και πέρα να συμβάλλουμε κι εμείς με το δικό μας υλικό, με τα δικά μας χωρίσματα προς την δικαιοσύνη για να αναζητήσει. Υπήρχε όμως ένας βουλευτής που δυστυχώς, επειδή δεν τα παρακολουθώ καλά, δεν γνωρίζω το όνομά του, ο οποίος πήγε να θέλω να κλάψω, γιατί όση ώρα μιλούσα ή έπαιζε με το κινητό του ή έβλεπε βιντεάκι. Πιστεύετε? Και κάποια στιγμή ήθελα να σταματήσω και να το ρωτήσω τι βίντεο έβλεπε να το δούμε κι εμείς, αλλά δεν ήθελα να σταματήσω το λόγο μου. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημα αισθάνθηκα από την ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Ένας βέβαια. Οι υπόλοιποι με κοίταζαν κανονικά στα μάτια. Κατάλαβες? Αυτό γελίο ξεφτυλισμένο, ο οποίος λέει αυτά που λέει στην αρχή και την ώρα που μιλούσε αυτή η γυναίκα, για την οποία μιλούσε πιο μπροστά, την είχε γραμμένη να μην πω πού, στα παλιά του παπούτσια, και έπαιζε με το κινητό του, και φυσικά τον έπιασαν οι κάμερες, εννοείται. Και το βλέπουμε την ώρα που μιλάει αυτή η γυναίκα με όλη τη θλίψη που θα πρέπει να την... Η πλερέζα αυτή θα πρέπει να τη φοράει ο καθένας μας. Και τη θλίψη αυτή θα πρέπει να την έχει ο καθένας μας για την κατάντια μας. Αυτός λοιπόν ο ευτελής άνθρωπος, την ώρα που μιλούσε η κυρία Καριστιανού μπροστά του και στους υπόλοιπους από τους βουλευτές βολευτές, που θα διερευνήσουν για να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη, και τι κουραφέξαλα, τι κουραφέξαλα, δεν τρέπεστε? Έπαιζε με το κινητό του και έβλεπε βίντεο. Αυτούς εκλέγετε, σαν το προηγούμενο που έλεγε τον κύριο Χαρδαλιά, που έλεγε ότι η μουσική είναι επικίνδυνη για τον ιό. Με περικεφαλαία, ξέρετε, βλάξ. Ο άλλος, να πούμε, αυτούς εκλέγετε ρε, αυτούς ψηφίζετε, δεν τρέπεστε ρε? Γιατί αυτοί δεν έχουν τρόποι. Εσύ που ρίχνεις την ψήφο σου και βγάζεις αυτούς τους ανθρώπους και τους εκλέγεις, δεν έχεις ντροπή μέσα σου? Τώρα, επειδή δεν ψήφισες τον Καραγκούνη που πήγαινε, νομίζω ότι είναι κάπου στην Αθήνα αυτός ψηφίζεται, νομίζεις ότι αυτοί εδώ οι ντόπιοι είναι καλύτεροι? Τα ίδια και χειρότερα. Ρε τι έχουμε, τι τραβάμε και δεν το ομολογάμε.
τα αγκαλιά. Τις νύχτες ήρθανε αυτές οι νύχτες λοιπόν και μας σκεπάσανε ολόκληρους και είχαμε αναφέρει για τα αρχαία, έτσι. Για να ακούσουμε λιγάκι για τα αρχαία του Παρθενώνα, την επιστροφή και τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν εκεί στο Υπουργείο. Καλημέρα και καλή βραδιά. Και λέω καλή βραδιά γιατί το σκοτάδι πια είναι άπλετο έτσι τριγύρω. Διαβάζω τώρα τις δηλώσεις της Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος, η οποία μόλις χθες έκανε έτσι μια δήλωση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί οι Βρετανοί λέει και καλά βάλαν νερό στο κρασί τους, όμως ζητήσανε να γεμίσει το κενό και η Μενδώνη είπε συγκεκριμένα ότι είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε αυτή τη συμφωνία, προσέξτε προσεκτικά τι είπε, και να γεμίσουμε το κενό του Βρετανικού Μουσείου έτσι ώστε το Βρετανικό Μουσείο να είναι πόλος έλξης με τις ελληνικές αρχαιότητες στην ελληνική πτέρυγά του. Δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να στείλουμε πολύ σημαντικές αρχαιότητές μας στο Βρετανικό Μουσείο άπαξ και πάρουμε τα μάρμαρα. Σύμφωνα όμως λέει πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Δεν εξήγησε φυσικά στους Έλληνες τι εστίλει η ελληνική νομοθεσία και τι ψήφισε το 2021 το Δεκέμβριο καλή ώρα η κυρία Μενδώνη με την Δημοκρατία. Δηλαδή ψήφισε ότι άπαξ και φύγει ο Ερμής του Πραξιτέλους από την Ελλαδίτσα μας και πάει στο Βρετανικό Μουσείο, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας θα μείνει 50 χρόνια στο Βρετανικό Μουσείο. 50 χρόνια. Δηλαδή μισό αιώνα. Δηλαδή εμείς ξεπουλάμε τις τεράστιες αρχαιότητές μας και αυτό θα θεωρηθεί επιτυχία. Συν του ότι διάβασα τις προάλλες και αφού έφυγα από την Ακρόπολη που πλήρωσα ένα νορμάλ εισιτήριο για να πω ότι δίνεται η διαχείριση σε έναν ιδιωτικό φορέα και θα ανέβουν τα εισιτήρια της Ακρόπολης και των αρχαιοτήτων μας, αλλά δεν μας λένε ποιος είναι ο ιδιωτικός αυτός φορέας, ποιος θα καταχράζεται δηλαδή τα χρήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πάρα πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να ξέρει ο Έλληνας, έτσι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Ω Θεή, 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 Θεή. Άρε, άρε Μενδώνη, άρε Μενδώνη που όλα τα τσιμεντώνει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε δηλαδή, θα επιστρέψουν τα μάρμαρα, πρέπει να τους στείλουμε αρχαιότητες αντίστοιχης λεαξίας, κατάλαβες. Και ψηφίσαν ένα νόμο σε ανύποπτο χρόνο, όπως είναι αυτός ο νόμος προχθές που σας έλεγα. Τι ήταν ο νόμος αυτός που αφορά τα παιδιά, λέει, για την προστασία του παιδιού. Και τα άρθρα από εκεί και κάτω αφορούν τη φιλομετάβαση. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, που θα αρχίσουν να γίνονται και τα μωράκια, λέει, να αποφασίζουν, ας πούμε, για το ότι δεν είναι αγοράκια, είναι κοριτσάκια, ας πούμε, ή τα κοριτσάκια να αποφασίζουν ότι είναι αγοράκια, ας πούμε, πριν έρθει ακόμα. Πριν ολοκληρωθεί οποιοδήποτε κύκλος μικρός της δικής του ζωής. Που ψηφίστηκε το 17 από το ΣΥΡΙΖΑ. Επικοντονεί. Ω Παναγία μου, με ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ρε φίλε. Λοιπόν,
Και επικαιροποιήθηκε τώρα το 22 με κάτι προσθέσεις που κάνει η Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό εδώ. Μάλιστα. Για μην λέτε ότι δεν γνωρίζουμε. Να μην λέμε ότι δεν γνωρίζουμε. Αν με κοιτάς ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτάς. Θα ακούσουμε από το TikTok μιας νεαράς, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή την αντίληψη για τη συμπεριφορά δεν την άκουσα πρώτη φορά και έχω άπειρα τέτοια βίντεο. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τι λέει αυτή η νεαρά, μετά θα πάμε στην αντίληψη περί καταλήψεων, τι ακριβώς έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους και θα προχωρήσουμε μετά σε καινούργια και... Λοιπόν, ας ακούσουμε λιγάκι αυτή την νεαρά κοπελίτσα των 18, τι μας λέει ακριβώς και ποια είναι η αντίληψη των πραγμάτων, διότι οι γονείς του ήταν, δεν φταίει το κοριτσάκι. Πού να ξέρει το κοριτσάκι, πού να το γνωρίζει. Όταν έχουν βάλει σε μία γυάλα και το έχουν τροφοδοτήσει με τραπ ραπ και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι θα σκέφτεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι λέει αυτό το κοριτσάκι. Ο άλλος με είπε που επειδή έχω Άρης και νομίζει ότι το παίζω ντίβα στο Instagram που δεν του απαντάω τα μηνύματα. Κάνεις λάθος αγόρι μου, εγώ δεν είμαι ντίβα, γεννήθηκα να είμαι ντίβα. Και όχι, δεν θα σου απαντήσω σε κανένα μήνυμα. Εσύ να με παρακαλάς να μου δώσεις τριαντάφυλλα, να μου δώσεις σοκολάτα, να μου δώσεις λεφτά και να μου χτυπήσεις την πόρτα του σπιτιού σου, του σπιτιού μου. Εντάξει? Γιατί εγώ αυτό είμαι στην τελική. Είμαι η Βασίλισσα Σλατίνα. Πάμε στο τραγούδι, διότι αυτό είναι το τραγούδι που ταιριάζει εδώ. Μα τέτοιο.
φωνάζουν εντύπωση. Γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Κι όταν κάποια φορά με φωνάζουν έτσι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Τι κοβάλι σκοπό να μην πως αγαπώ και μία φορά. Δεν ζητώ την αγάπη, δεν γυρεύω να κάνει. Δεν πιστεύω σ' αυτά, τα φιλιά τα καυτά, στο μοιραίο μαλλί. Δεν πιστεύω σε λόγια που κρατούν ένα βράδυ. Και τα πράγματα αυτά δεν τα βρίσκω σωστά και θυμώνω πολύ. Με φωνάζουνε τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Και έχω βάλει σκοπό ούτε μια φορά να μην μας αγαπώ. Στο χώρο πάντα πρώτο βγαίνω το κάθε βράδυ. Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βόλα σαν πιλότο τρέχω μες στο σκοτάδι. Και μπροστά μου καθείς, από φόβο θα ρεις, τρέμει σαν καλάμια. Με φωνάζουνε τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Και έχω βάλει σκοπό ούτε μία φορά μήπως αγαπώ. Δεν μ' αρέσουν τα λόγια, τα παχιά και μεγάλα. Δεν σηκώνω πολλά, κανείς δεν μου μιλά, γιατί έχω πυγμή. Τα κορίτσια μου όλα παίζω σαν καραβόλα. Κι αν δεν έχω λεφτά, σας το λέω κοφτά, δεν με νοιάζει στέγνη. Με φωνάζουνε τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Κι όταν κάποια φορά έρθουν όλα στραβά, δεν μου λέει τη χαρά. Με φωνάζουνε τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Κι έχω βάλει σκοπό ούτε μία φορά να μην πω σ' αγαπώ. Να μην πω σ' αγαπώ. Ναι, σένα σε φωνάζουν τζίνι, αλλά άμα δεν έχεις λεφτά, όπως κατάλαβες, ημερών ημέρα, να τα πας το αγοράκι να πάει τα λεφτά στην κοπελίτσα που τα περιμένει στην πόρτα της. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν ξέρετε πόσες φορές έχω δει στο TikTok διάφορα παιδιά, κορίτσια να λένε, να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Πόρε παιδί μου, τι γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και πάμε λοιπόν στα παιδιά που κάνουν καταλήψεις. Τι λέει η μαθήτρια λοιπόν. Ξέρετε, οι καταλήψεις αυτές γενικώς, τα παιδιά δεν έχουν ούτε παιδί αυτή τη στιγμή, ούτε δασκάλους και ήδη δεν είναι μαθητές. Αλλά μου άρεσε εκείνο το σημείο που λέει, θα το ακούσετε, μας βάζουν και διαβάζουμε. Α, μάλιστα. Μας μάζουνε λέει να διαβάζουμε λέει όλη την ημέρα για να περάσουμε την τάξη.
Τα σχολεία είναι διαλυμένα. Άμα διαβάσει δηλαδή τι μεταφέρουν οι δάσκαλοι που βέβαια έχουν καθαιρεθεί από το αξίωμά τους. Άρε φίλε. Βέβαια τα κορίτσια, τα παιδιά τι να πούνε. Τόσα τους λένε, τόσα κάνουν έτσι. Πάμε λοιπόν, η ΕΡΤ ξεκίνησε αυτή το ταξίδι ας πούμε για να μας πείσει ότι τα παιδιά λέει δεν γίνονται γκέι των ομόφυλων ζευγαριών και πάνε και παίρνουν συνέντευξη από μια κοπέλα που μεγάλωσε σε μια οικογένεια με δύο μαμάδες. Ας ακούσουμε τι λένε. Σε αυτό που κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια έχει πολλές πιθανότητες αργότερα και ο ίδιος να γίνει ομοφυλόφιλος. Εσείς τι απαντάτε? Απαντώ ότι αυτή η ερώτηση δεν έχει ενδιαφέρον γιατί δεν έχει καμία βάση. Όμως, όχι δεν έχει καμία βάση γιατί παιδιά ΛΟΑΤΚΙ γονέα δεν μπορούν να γίνουν ΛΟΑΤΚΙ και βέβαια μπορούν. Τώρα έχετε πέσει στην περίπτωση γιατί είμαι παιδί με ΛΟΑΤΚΙ γονείς και ίδια. Είμαι τώρα 35 ετών, αλλά έχω μεγαλώσει με ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Και επίσης είμαι και μέλος της κοινότητας. Το προσδιορίζομαι ίδια ως λεσβία. Τίποτα! Από τα κορυφαία αυτογκόλ που έχουν γίνει ποτέ. Αυτό το στερεότυπο με τη δική μου εμπειρία δεν πάει πολύ καλά. Defensive finalement de Gulfo! C'est pas possible! Αυτή η ερώτηση δεν έχει καμία βάση. Τώρα έχετε πέσει στην περίπτωση γιατί είμαι παιδί με ΛΟΑΤΚΙ γονείς και ίδια. Επίσης είμαι και μέλος της κοινότητας. Το προσδιορίζομαι ίδια ως λεσβία. Άρα αυτό το στερεότυπο με τη δική μου εμπειρία δεν πάει πολύ καλά. Ας δούμε γιατί λέει. Ήζει να η τραγουδίστρια. Η Ηλέκτρα έχει τις αντιδράσεις της, τις φυσιολογικές που έχει κάθε παιδί στην εφηβεία. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι λίγο πιο αντιδραστική από την περίοδο 5 έως 10. Πολύ φυσιολογικά. Πρέπει πια μεγαλώνοντας να σκοτώσει σε εισαγωγικά το πρότυπο της μαμάς, του μπαμπά για να αποκτήσει τη δική της προσωπικότητα. Αλλά αυτό που με κάνει περήφανη για εκείνη είναι ότι όταν μιλάμε, δηλαδή όταν βγάλει μια περίεργη αντίδραση και δεν της μιλήσω εκείνη την ώρα και μετά από μια ώρα της το συζητήσω σαν να είναι ενήλικη. Μάλιστα, να σκοτώσει το πρότυπο του μπαμπά και της μαμάς. Για να, δηλαδή μόνο μέσω της πατροκτονίας και της μητροκτονίας μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί την προσωπικότητα. Υπάρχει ο απογαλακτισμός, αλλά δεν πάβει να λειτουργούν εφεβαίως αν ήταν πρότυπα οι γονείς σου. Θα σας πω κάτι. Εμείς φταίμε. Μη διαμαρτύρεστε για αυτά που συμβαίνουν. Εμείς φταίμε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς διαλύσαμε τις οικογένειές μας, εμείς διαλύσαμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας, εμείς διαλύσαμε τις σχέσεις μας και οι άνθρωποι με εμάς και τα λοιπά. Αυτά ο καθένας, λοιπόν, φτάσαμε την οικογένεια να αποκτήσει την πλήρη διάλυση και βεβαίως την πλήρη διάλυση τότε όλα παίζουνε. Όλα παίζουνε. Όλα παίζουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για το σχολείο. Όταν πήγαμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο φρανείο και όταν μου έδινε στο βιβλίο μου λέγε σ' αγαπώ. Στη γειτονιά στο κοντινό παρκάκι επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι και όταν φιλόμασταν στο παγκάκι μου λέγες σ' αγαπώ. Σαν χρόνια δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου να μου λέει σ' αγαπώ.
πάλι πίσω. Τα δύο γλυκά σου χείλη να φιλήσω. Κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω, θα μου πεις αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα. Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα, θα μου λες αγαπώ. Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα, θα. Βεβαίως. Και βεβαίως πώς έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσουμε ένα έτσι από αυτά που έχει προκλέψει η ΕΥΠ από την εποχή της Μπαράγκας, για να δούμε τι αυτό πραγματικά οι διάλογοι βγάζουν γέλιο. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος του ΕΓΑΛΕΟ, είναι ένας ενδιάμεσος πώς φτάσαμε εδώ. Από όλα αυτά φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΕΓΑΛΕΟ είναι ένας παράγοντας και ένας διαιτητής, και να ακούσουμε λιγάκι τι καταπληκτικούς διαλόγους ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Σταμάτης Τιμιάδης. Τιμιάδης, ποιος είναι αυτός, ρε. Καινούριος είναι, δεν ξέρω τι καπνό φουμάρει. Λαμόγιος μου ακούγεται πάντως. Τι κάνουμε τώρα. Δεν του κάνεις ένα τηλεφωνηματάκι, ρε μαλάκα. Μαλάκας είσαι, ρε. Αν τον πάρω εγώ, θα πει για να με παίρνει ο πρόεδρος. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι και θα βαρέσει την τιμή. Εσύ πάρ' τον. Πάρ' τον από το κινητό σου και δώσ' του πέντε. Εγώ θα ακούω. Εντάξει, ρε μαλάκα, μισό λεπτό τον παίρνω. Παρακαλώ. Ναι, ο Σταμάτης Τιμιάδης. Ο ίδιος, με ποιον μιλάω παρακαλώ. Είμαι ο Γιάννης ο Σπάδας του Συνδέσμου Πειραιός. Σας πήρα τηλέφωνο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για το παιχνίδι που θα σφυρίξετε την Κυριακή, Άρη σε Γάλεο, και να ρωτήσω μήπως είναι δικά σας αυτά τα 5 εκατομμύρια που βρήκα πάνω στο γραφείο μου μέσα σε ένα φάκελο. Όχι κύριε, δεν είναι δικά μου αυτά τα 5 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Έλα ρε περίεργε. Λέγε ρε μαλάκα. Μου λέει ότι δεν είναι δικά του τα 5 εκατομμύρια. Ρε τον βλάχο, είναι και καλό στα παζάρια. Σμπρώξε άλλα 5. Ναι, στα μάτι μου. Παρακαλώ. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά τώρα εδώ πάνω στο γραφείο, εδώ κάτω από το φάκελο που είχε τα 5 εκατομμύρια, βρήκα άλλα 5 εκατομμύρια. Είσαι σίγουρος ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια δεν είναι δικά σου? Όχι κύριε, δεν είναι δικά μου. Δεν είναι δικά σου? Για μισό λεπτό. Ρε μαλάκα, δεν είναι δικά του τα 10 εκατομμύρια λέει. Τότε δώσ' του άλλα 5 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια, σιγάρε Θωμά. Τι θα σφυρίξει το τελικό του Champions League να κάνω κανένα ψαλίδι? Σμπρώξ' του ρε μαλάκα 15 εκατομμύρια. Καλά. Σταμάτη. Τι έγινε σήμερα πάνω στο γραφείο μου δεν μπορώ να καταλάβω. Μόλις βρήκα άλλα 5 εκατομμύρια κάτω από το τασάκι. Ρε, είσαι σίγουρος ότι αυτά τα 15 εκατομμύρια δεν έπεσαν από σένα? 15 εκατομμύρια είπες? Ναι βρε. Αμάν ρε Γιάννη, με έσωσες. Δικά μου είναι ρε, εγώ είχα χάσει αυτά τα 15 εκατομμύρια. Εντάξει βρε αδερφέ, γιατί με έφαγε ανησυχία από το πρωί. Έλεγα από ποιον να έπεσαν, από ποιον να έπεσαν. Σε ευχαριστώ βρε Γιάννη μου, να βρε που υπάρχουν και τίμοι άνθρωποι τελικά. Δηλαδή αν τα έβρισκε άλλος τώρα σιγά να μην τα έδινε. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω? Σε παρακαλώ, δεν θέλω τίποτα. Απλά μετά τον αγώνα που θα παίξεις την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, θέλω να δώσεις τα παιδιά του ΕΓΑΛΕΟ κάτι να μου φέρουν εδώ στην Αθήνα μου. Πες μου αγόρι να μου ό,τι θέλεις, τι να τους δώσω. Τρεις βαθμούς δώσους, εντάξει. Τρεις βαθμούς, μην το ξεχάσεις. Έγινε Γιάννη μου, δεν ξεχνώ. Τρεις βαθμούς εγώ. Ωραία στα μάτια μου, άντε γεια και καλή σταδιοδρομία. Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου.
Θεέ μου, αν δεν ήσταν, λέει, τίμιοι άνθρωποι, χαθήκαν οι τίμιοι άνθρωποι. Αχ, τα είχα ξεχάσει αυτά τα 15 εκατομμύρια. Άρε φίλε, τι γίνεται. Να, ας ακούσουμε το πέταξε ένα πουλί. Πέταξε ένα πουλί, ήρθε και φόλιασε στη γαρδιά και φέρε ένα φιλί απ' τη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια γαλιά και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή. Κι έβλησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνη. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή. Κι έβλησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνη. Ρώτησε ένα τολί, ξυπνήσει η μέρα μες στη γαρδιά και φύγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φιλί. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρίνη. Λα 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 λα. Και πήγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φύγει. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν τα πουλιά, πέταξαν και τα εκατομμύρια. Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλή βραδιά και καλό ξημέρωμα. Επίσης. Λευκό Αρνίο, Αλεξάνδρα. Καλά, Αρνί μου. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω μια χάρη. Πες μου. Έτσι, για το κλείσιμο που θα βάλεις τώρα. Α. Σε λίγο. Ο Παππούλης έχει ένα... Που έβαλες πριν, που έλεγε... Ναι. Τον Αγρότη, μπράβο. Έχει ένα βιντεάκι του. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό που μιλάει μέσα σε ένα αμάξι. Είναι αυτός απ' έξω και μιλάει μέσα σε ένα αμάξι. Μιλάει για το γένος του Μίτσου και του Τάκη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να το βάλεις να το ακούσουν οι Έλληνες αυτό. Πού να το βρω εσύ, πού να το βρω. Εύκολο είναι, δεν έχει πολλά βιντεάκια. Έχει συγχωρεθεί πέρσι ή πρόπερσι, συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Πώς το είπες? Τόσο χρονών. Με το όνομά του θα το βρεις. Άμα πατήσεις το όνομά του, το βιντεάκι του που βρήκες, δείχνει το όνομά του. Δεν θυμάμαι και όλο πώς λέγεται. Αλλά μιλάει σε αυτοκίνητο, είναι απ' έξω αυτός και μιλάει μέσα σε αυτοκίνητο. Σταματάει εκεί πέρα δυο αμάξια. Και μιλάει σε αυτούς. Θα το κοιτάξω να το βρω, φίλε μου. Έγινε. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Άντε να ακούσουμε και μερικούς, γιατί σήμερα δεν άνοιξαμε γραμμές. Έχουμε 12 λεπτά. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Έκλεισα. Έλα. Χαίρετε. Ο Στέφανος είμαι. Γεια σου, Στέφανε. Πώς είστε? Από γενικά. Λοιπόν, έτσι πρόλαβα λίγο στο τέλος να ακούσω την εκπομπή. Mm-hmm. Και ήθελα έτσι να κάνω και εγώ δύο σχόλια. Παρακαλώ. Λοιπόν,
Το ένα είναι για τη Γερμανία και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, λίγο έτσι που ενημερώνομαι. Βλέπω ένα σήμα να περνάει στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι, ξέρω εγώ, η Γερμανία είναι σε πολύ δεινή θέση, η Γερμανία είναι δύσκολα, η Γερμανία ψηλό είναι στο πύλος του γκρεμού, ενώ η Ελλάδα αρχίζει και γίνεται ένας παράδεισος οικονομικός. Και έτσι πονηρεύομαι λίγο και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη γενικότερα για το θέμα και λέω μήπως θέλουμε ένα σήμα γενικότερα σε πληθυσμούς μεταναστεύσεων είτε ανθρώπους που θα θέλανε να βρουν κάπου ήσυχα και όμορφα να ζήσουν. Μήπως είναι το μήνυμα τέτοιο. Ούτως ή άλλως ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση και ούτως ή άλλως έχουμε βάλει πόσες φωτιές έχουμε. Τέλος πάντων ανθρωπότητα εμείς φταίμε. Άκουσα και αυτό πριν και παραδέχομαι. Εκείνη την ώρα είπα όντως εμείς φταίμε. Ένα είναι αυτό το σχόλιο λοιπόν, τι σήμα θέλουμε, την πονηρή έτσι πλευρά έτσι πως το σκέφτομαι. Και το άλλο το σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι, το έγραψα κιόλας. Τι, δεν άκουσα Στέφανα? Το έγραψα κιόλας για να το θυμηθώ, okay. Γιατί έτσι λίγο δεν βγάζω ο ίδιος τα γράμματά μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σκάνουμε έτσι. Αυτό. Εντάξει, ας είναι αυτό για σήμερα, ας είναι αυτό. Λοιπόν, έγινε φίλε μου. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Και εγώ. Ευχαριστώ, Στέφανε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πες μου λίγο, οι εκπομπές σου πότε είναι? Είναι κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Έγινε, ανοίγει γραμμέ, έτσι. Ναι. Ωραία. Έγινε. Χαιρετώ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εννοείται ότι έχει δίκιο ο φίλος. Παρακαλώ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Άκουσα τον Άδωνη και ήμουν άφωνος γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Άρα, δικέ μου, ο χαμός στο ίσωμα. Ναι, ρε, εντάξει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν? Και όμως είναι και... Μας κάνουν τόσες κρατήσεις για την ασφάλειά μας και να πληρώνουμε και όλα στο δημόσιο νοσοκομείο το απόγευμα για να γίνει η χείρισή μας. Βεβαίως, έτσι πρέπει. Αυτό λύνει το πρόβλημα. Θα το λύσει αναγκαστικά. Να οικονομήσουν οι γιατροί, λέει, να πάρουν και οι γιατροί το εσύ και του εγώ και του πάμε και του έλα. Άστε να πάνε. Αυτά τα πράγματα, άμα τα έλεγε άλλος, εντάξει, λάβουμε στην οικολογία, γιατί έχει πει πάρα πολλά πράγματα, μην τα χαρακτηρίσω και θα μου κάνω πρόστιμο. Τώρα τι εντάξει, είναι αν μετά... τα έλεγε άλλος, αυτά τον πάνε για τρελό. Αυτό το δικαιολογώ. Εντάξει. Επειδή είναι. Έγινε φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, ξέρω, θα τα πεις, αλλά δεν θα τα πεις. Έλα, γόρι μου. Μ' ακούω, φυσικά σ' ακούω. Μ' ακούς? Ναι, βρε, σ' ακούω, τι. Φίλε, σήμερα πολύ με μπέρδεψες. Άκουσα πολλά. Ναι. Φύγανε πολλά από το μυαλό μου. Είχα να σε πω πράγμα, όσα πολλά, που δεν θα κλείνω ούτε εκπομπή, καταρχήν. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσεις. Όλος, όλη η σκέψη μου, όλος ο ερμός μου, λες, ήθελα να σε πω, θυμάσαι τι σε είχα πει, ότι θα έχουμε αυτοδικίες για πόλεμο των πόλεων. Θυμάσαι πώς το είπα. Έτσι είναι. Ε? Ναι, ναι, βεβαίως. Λες, αυτό που ήθελα να πω εγώ, όλος αυτός ο κόσμος, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε πάει σε ένα βυθό να πάμε στην αυτοδικία απευθείας. Εγώ πλέον όταν με φωνάζει κάποιος να πάω να πληρώσω και δεν ξέρω τι, ξέρεις τον είπα, ξέρεις του λέω, όπου έγιναν. Θα σου πω κάτι. Ούτε πούλησα, ούτε αεροδρόμια πούλησα, ούτε το ένα πούλησα, ούτε το άλλο πούλησα. Αυτά να πάνε τα πάρεις από εκεί που ξέρεις. Αυτοί που τα πουλήσανε, από αυτούς να πάει να τα πάρεις. Εγώ δεν έχω τίποτα να δώσω. Και αν λένε ότι χρωστάω, κανένας δεν χρωστάει. Η
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θέλουν πάρα πολλά, αλλά επειδή σήμερα είπες πάρα πολλά, έχασα τα πάντα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ γιατί με μπέρδεψε σήμερα πάρα πολύ. Ήθελα να σε πω πάρα πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή σε παρακολουθά 3 ώρες, με έβαλες και τους αλιάριδες εκεί, που αυτοί δεν έχουν... ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πρέπει αυτά τα πράγματα... Υπάρχει λογική για να τα πει κάποιος άνθρωπος. Υπάρχει κάποια λογική να τα πει κάποιος άνθρωπος. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Μην περιμένεις λογική στην εποχή του παραλόγου. Το παράλογο έχει γίνει το λογικό και το λογικό παράλογο. Τι άλλο θες? Κοίταξε, δηλαδή επειδή σε έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ, άμα ήμουν σε ηρεμία, επειδή σε έχουν συγχυστεί πάρα πολύ, έχουν συγχυστεί. Αφού δηλαδή με έχεις μπερδέψει τόσο πολύ, έβαλες πολλά θέματα, ήθελα να σε πω τόσα πολλά και έχεις σταματήσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ, επειδή σβράζω τώρα, πω πάρα πολύ. Γιατί αυτοί θέλουν τέτοιο, δηλαδή τι να σε πω, δηλαδή έχω χάσει τον έλεγχό μου τώρα αυτή τη στιγμή από τα νεύρα μου. Κάθομαι 2,5-3 ώρες περίπου και δεν ξέρω από τα νεύρα μου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν γίνεται αυτός ο παραλογισμός. Δεν γίνεται. Θέλω να σε πω τόσα πολλά και δεν μπορώ να σε πω τίποτα από τα νεύρα μου. Εντάξει. Καλό ξημέρωμα. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσιγκός. Ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις τη χάρη στον προηγούμενο συνακροατή, και δέχεις τη βοήθεια, το όνομα του παππούλ είναι Ρόβας. 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 Okay, Ρόβας, τώρα το Θανάση δεν είμαι σίγουρος. Ναι, απλά να σε προειδοποιήσω, γιατί κατάλαβα μάλλον ποιο βίντεο κλιπ εννοεί ο κύριος. Λέει πολλά εύστοχα πράγματα, αλλά εγώ θλίβομαι γιατί το χλεβάζουν από μέσα. Αυτοί που τον βιντεοσκοπούν τον χλεβάζουν. Βέβαια, όχι με πολύ σιδαίο τρόπο, αλλά εντάξει, λίγο το έχουμε πάρει στο μεζέ που λέμε. Okay. Εντάξει, τι να πω. Ένα σχολιάκι ακόμα μπορώ να κάνω, ένα μικρό σχόλιο. Παρακαλώ. Λοιπόν, εμένα τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το... Η μεταναστευτική, ξέρω εγώ, πολιτική που θέλουν πολλά να υιοθετήσουν και εξαιτίας της οποίας λέω κοντεύει να γίνει φίλος στην Αμερική, εδώ με εμάς, γενικά το Παλαιστινιακό, γι' αυτό λένε κατά κάποιο τρόπο άπτεται του μεταναστευτικού ζητήματος, όλα αυτά τέλος πάντων, εντάξει, του εθνωτικού ζητήματος, εντάξει, στον κόσμο και παντού υπάρχει αυτό το, εντάξει, τη στιγμή που η νέα, ναι, εντάξει, που η τεχνητή νοημοσύνη, γενικά η αυτοματοποίηση στην παραγωγική αλυσίδα, εδώ από όλους θέλω να πω να την κοντολογείς, εδώ η Google, η Amazon, όλοι οι γίγαντες, η τεχνολογία, η Silicon Valley, απολύουν εργαζόμενους στο Twitter, απολύουνε το έξω, απολύουνε τον κόσμο, έχουν αυτοματοποιηθεί, εντάξει. Και βλέπουμε τώρα να κόψουμε και την παραγωγική αλυσίδα, ξέρω εγώ, την αγροτική παραγωγική αλυσίδα. Και απ' την άλλη, έχουν αυτοματοποιήσει, δηλαδή, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα, δηλαδή, και απ' την άλλη, το μυαλό μου για να πληρώσω. Εντάξει, μήπως, ενώ ξέρω ότι δεν τους χρειάζονται τους μετανάστες, εντάξει, μήπως ο μοναδικός σκοπός που τους βάζουν μέσα, που θέλουν δηλαδή να τους βάλουν μέσα στις χώρες, είναι για να συλλήξουν, για να συγκλίσουν, για να παροτρύνουν έτσι έμεσα τους αυτόχθονες, δηλαδή, ή τους κάτοικους των χωρών. Συγκοινωνικές αναταραχές. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ κι εγώ. Εγώ αυτή η γνώμη μου είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι όταν εισάγεις τέτοια εκατομμύρια μεταναστών από άλλες κουλτούρες, από άλλους πολιτισμούς, από άλλη γλώσσα και έχεις να τους ενσωματώσεις στον κοινωνικό κορμό, πέρα από τον επιδιωκόμενο και ήδη έχουν επιτύχει τον κοινωνικό κατακαιρματισμό, όπως καταλαβαίνεις, είναι σαν να διαλύεις και ολόκληρη την κοινωνία, διότι τη βάζεις μέσα σε μια. Σε μια διαδικασία αναταραχής και αδυναμίες, βεβαίως το έχουν ομολογήσει και οι Υπουργοί Εσωτερικών και στη Γερμανία και στη Σουηδία, ότι
αυτοί οι μετανάστες δεν μπορούν να σωματωθούν. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να σωματωθούν και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να του διώξει, γιατί δεν θα του διώξει, πού να διώξει τώρα κάτι εκατομμύρια, σημαίνει ότι αφήνει στην κοινωνία ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό που επιδιώκουν στην πραγματικότητα, γιατί αν τους δώσεις και τα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα, άνθρωποι που έρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι η νόθευση που ήδη υφίσταται θα έρθει και θα ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Πάω και στους παιδιά, δεν θα σηκώσω άλλα τηλέφωνα, μόνο σε αυτούς που έχω ήδη κρατήσει. Παρακαλώ. Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλώς ήταν. Εγώ μιλάω. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπες για τον που είπε ο Γεωργιάδης για τις επεβάσεις, ότι άμα δεν έχεις χρήματα, όχι, ότι θα κάνεις το απόγευμα με χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε, οι άνθρωποι, αυτό που είπες ότι θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία, αυτό κάνουν. Σκέψου ότι παίρνουν το χρήμα που δίνει οι φορολογούμενοι και το μοιράζουν στους ιδιώτες. Πρόσφατα έχουν μοιράσει τώρα εδώ στη ΣΚΑΕ του μπάσκετ, στην κάθε μία δώσαν από 500.000, mm-hmm. που είναι ιδιωτικές. Εντάξει, mm-hmm. λοιπόν, το αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το έχουν απαλλάξει να δίνει το ΦΠΑ. Δηλαδή μιλάμε ότι θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά, θα διαλύσουν την κοινωνία. Ακόμα και την παιδεία, που κανένας ακόμα δεν τα λέει αυτά, διότι δεν βγάζουν ανθρώπους που ξέρουν, εγώ είμαι άνθρωπος παιδείας. Λοιπόν, στην παιδεία θα διαλύσουν την κοινωνία, γιατί ένα παιδί που σπουδάζει σε Αγιάννημα, έτσι, έχει έξοδα το σπίτι και το φαγητό. Αν θα κάνουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, ποιος θα πάει σε Αγιάννα και στη Κομοτηνή? Δηλαδή, τα χρήματα αυτά τα δίνουν εδώ. Αλλά από την άλλη, όμως, το πανεπιστήμιο στη Αγιάννα, η ιατρική στη Κομοτηνή, στηρίζει και την κοινωνία. Έτσι, διότι λειτουργούν τα νοσοκομεία. Λοιπόν, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Τους ενδιαφέρει να δημιουργήσουν μια καινούργια αγορά που να βάλουν εδώ κάποιους οι οποίοι να παίρνουν το χρήμα. Έτσι, mm-hmm. φυσικά. Την ερώτηση, είναι ανάγκη τώρα, ας πούμε, η παιδεία, δηλαδή είναι σε τέτοιο μεγάλο χάλι που πρέπει να βάλουμε τους ιδιώτες? Η απάντηση είναι, άμα δεις την αξιολόγηση, έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Μην κοιτάς. Εδώ ένας λίγο έχει λίγο αυτό το πράγμα, όταν έχει πάρει μια κατηφόρα, τα εκμεδενίζει όλα. Λοιπόν, στα πανεπιστήμια έχουμε το Καποδίστρια σε 20.500 αξιολογήσεις που κάνουν οι Αμερικάνοι. Το της Αθήνας, το Καποδιστριακό, είναι 278. Τη Θεσσαλονίκη είναι 420. 12 πανεπιστήμια έχουμε, η Κρήτη είναι 700. Τα Γιάννενα είναι 750. Δηλαδή, χωρίς να δίνει χρήματα το κράτος, παραμελημένα, χωρίς να έχει κτίρια, χωρίς ας πούμε να θέλει να το διαλύσει η πολιτεία, έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια. Γιατί έχουμε? Διότι έχουμε όλες οι γενιές πάντα πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση δημόσια. Και έχουμε υποδομές. Εντάξει, οι καθηγητές μπορεί να μην αμοιβούνται όπως στο εξωτερικό, αλλά είναι νούμερο ένα. Στο εξωτερικό οι περισσότεροι Έλληνες είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Λοιπόν, βλέπεις ότι ένα πράγμα που η ελληνική κοινωνία, καλός ή κακός, που δεν το ενισχύει το κράτος και βγάζει όμως πτυχιούς που πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό, θέλουν να το κάνουν εκμετάλλευση. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Και ξέρεις και τι θα κάνουν το επόμενο βήμα? Εμείς τώρα για να μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, εγώ δουλεύω στο εξωτερικό στο πανεπιστήμιο και στα λέω αυτά, mm-hmm. ένα χρόνο. Δούλεψα και εδώ. Τα έχω ζήσει άμεσα. Λοιπόν, εδώ για να μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο δίνει εξετάσεις. Αυτό το σύστημα που το κατηγορούσαμε, γιατί δεν το ξέραμε, και όμως τα κάνει τα παιδιά πάρα πολύ δυνατά για το πανεπιστήμιο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί εγώ και εκεί δουλεύω και σε λύκειο παιδιά. Τα μαθηματικά που κάνουμε εδώ στο λύκειο, εκεί τα κάνουν στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνουν εκεί στο πανεπιστήμιο άνευ εξετάσεων, αλλά όταν μπαίνουν μέσα τους κόβουν στο πρώτο έτος. Ενώ εδώ μπαίνουν και βγαίνουν αυτά που θα μπουν. Δηλαδή έρχεται η δίθεν η πολιτεία τώρα να υποστηρίξει τους 40.000 λέει φοιτητές που πάνε στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Και δεν τον ενδιαφέρει η ελληνική κοινωνία. Έτσι, θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Λοιπόν,
σε όλα τα μέτωπα το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Και φυσικά το χειρότερο από όλα είναι ότι όλα τα κόμματα είναι στο παιχνίδι. Γι' αυτό η δικιά μου γνώμη είναι ότι τώρα στις εκλογές, να μην ψηφίσουν κανένα. Διότι όποιον για ψηφίσεις, αυτοί έχουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, mm-hmm. έχουν το πρόγραμμα τον Έλληνα που έχουμε μια ποιότητα ζωής, παρόλο που δεν έχουμε τα χρήματα, είμαστε σαν ποιότητα ζωής καλύτεροι και από τους Ελβετούς και από τους Γερμανούς και από τους Γάλλους, διότι έχουμε τροφή η οποία δεν παίζεται. Εντάξει, είναι καλύτερη ποιότητα, έχουμε κλίμα, έχουμε και μέρος. Και είμαστε και λίγος κόσμος και πολύς ο πλούτος. Λοιπόν, θέλουν να μας πάρουν την ποιότητα ζωής, διότι είμαστε αρνητικό παράδειγμα για τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό και χρησιμοποίησανε το δανεισμό. Δηλαδή ότι χρωστάμε κτλ. Κτλ. Και τους βλέπεις και οι ίδιες κυβερνήσεις σήμερα ανεβάζουν το χρέος. Θέλουν να μας χρέωσουν πιο πολύ. Για να μην μπορούμε να σηκώσουμε ποτέ κεφάλι. Και δεν μιλάει κανένας. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είμαστε ένας λαός μοναδικός με ποιότητα ζωής την οποία θέλουμε να μας την πάρουμε. Είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία. Στην υγεία ήδη μας την πήρανε. Τώρα ήρθε η ώρα της παιδείας. Έτσι, και δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι ότι δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αυτό είναι. Μας παίρνουν την ποιότητα ζωής. Έτσι. Και το πρόβλημα για μένα δεν είναι παρασκευαστικό. Διότι κανένας δεν έρχεται για να μείνει στην Ελλάδα, Αλέξανδρε. Με τους μισθούς πείνας Βουλγαρίας, χωρίς αγοραστική δύναμη, έρχονται εδώ για να πάνε εκεί, να πάνε στην Ευρώπη. Διότι στην Ευρώπη τους δίνουν κοινωνικά δικαιώματα, τους τα δίνουν όλα. Εδώ πέρα δεν έχεις τίποτα. Έχεις ένα μισθό ο οποίος δεν έχει αγοραστική αξία. Δηλαδή μας κάναν Βουλγαρία. Λοιπόν, τα λέω αυτά διότι πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι ζούμε σε μια εποχή που θέλουν να τα διαλύσουν όλα. Εντάξει. Και δεν είναι ούτε δεξιά αυτά ούτε αριστερά. Οι άνθρωποι εκτελούν εντολές, προγράμματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έγινε, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Καλημέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Χαιρετώ σε. Καλημέρα. Είσαι καλά. Εντάξει. Καλά είμαι. Ξεκινάω πολύ γρήγορα. Πρώτα τα καλλιτεχνικά. Ναι. Την Τζένι Βάνου, την πρώτη φορά ζωντανά, την είδα το 1994 σε ένα σκυλάδικο εδώ στο Βαρδάρι, στον Αλίτσο. Μάλιστα. Μεγάλος πόνος, ρε φίλε. Μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να τραγουδάει στα καλύτερα καζίνο του Las Vegas ή στα καλύτερα jazz club της Νέας Υόρκης. Μετά έβαλες Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος ακούω πολλούς καλλιτέχνες που λένε εγώ στη Χούντα, όλοι κρυμμένοι ήταν στη Χούντα. Το 1971 με δικά του λεφτά τραγούδισε Γιάννη Γλέζο, στίχους Παύλου Νερούντα, μεταφρασμένους από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Μαμαγκάκης έκανε την ενορχήστρωση, το Ζαπάτα Εμιλιάνο. Και η Χούντα προσπαθούσε να το περάσουν τότε, γιατί υπήρχε κολογρυσία που ξέρεις ότι mm-hmm. ήταν ένας ενάντια στο κατεστημένο σαν τον Παπαδόπουλο που ρίξανε το πολιτικό προσωπικό και όλα αυτά τα βλαμμένα. Ναι. Ναι. Είναι η γνωστή βλακεία εκεί της Χούντας, αυτά τα ξέρεις. Mm-hmm. Λοιπόν. Τρίτο καλλιτεχνικό. Στην ταινία Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός γυρνάει ο Αυλονίτης και λέει τη Βασιλιάδου «Μην ξαναπείς τον Κοντό Κοντό». Σωστό. Δεν θα ξαναπείς λοιπόν το άθλιο υποκείμενο. Δεν θα ξαναπείς το άθλιο υποκείμενο, όπως είπες προηγουμένως, άθλιο υποκείμενο. Το Γεωργιάδη. Καταλαβαίνεις ότι είναι περιπαικτικό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τις λες. Δηλαδή, καταντάμε γραφική σαν τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, το να πεις κάποιον. Εγώ απορώ δηλαδή ο κόσμος, αυτοί οι 50.000 ψηφοφόροι που πάνε και τον ψηφίζουν, 30 πόσους έχει. Και συνεχίζω πάλι στα καλλιτεχνικά, γιατί είναι καλλιτεχνικό και αυτό που θα πω. Ένας βουλευτής, ο οποίος ήταν και υπουργός, στα καλά καθούμενα παρετήθηκε. Ξέρεις, πριν από 6 μήνες είχαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες έλαβε μέρος και στις 2. Και ξέρεις, για να πας και να κατέβεις στον προεκλογικό αγώνα χρειάζονται και κάποια λεφτά. Άσχετα αν ο μπαμπάς σου, ο προπάπου σου και ο παραπροπάπου σου σου έχουν αφήσει παρακαταθήκη ψηφοφόρους. Στη δικιά σου την εκπομπή πριν από κάνα χρόνο σου είχα αναφέρει ότι το 1824 στην Τριζίνα, γιατί ακούω για το 1844 Βαρβιτσιώτης, ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης το 1824 στην Τριζίνα ήταν Βαρβιτσιώτης. Από τότε κρατάνε τα. Βέβαια, ο Βαρβιτσιώτης παρετήθηκε διότι ένα σκάφο. Δεν είναι γιατί παρετήθηκε. Μίλτο, γιατί παρετήθηκε, γιατί έχουμε και μια σχέση προσωπική.
Ναι, εσύ να δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Έχεις και έχεις πάει στον κουμπάρο σου να δουλέψεις. Δεν ξέρεις, εσύ ξέρεις για ποιο λόγο παραιτήθηκα. Λοιπόν, Μίλτο, γιατί παραιτήθηκες. Πάμε στο επόμενο καλλιτεχνικό. Σχετίζεται με την κυρία Κύριο. Λοιπόν, είχε και πριν από ένα χρόνο είχε βγει ένα γνωστό τρασέξουαλ στην Αθήνα εδώ, που αυτό, είχε πει το άστο λέω. Αυτό, άστο, δεν θα πω παραπάνω γιατί ξέρεις είμαστε στα όρια, έτσι, στα όρια. Λοιπόν, τα έχει πει η τρασέξουαλ μόνη της, τον έδωσε κανονικά. Άστο αυτό, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Εμείς αναλέμε αυτά που είδαμε, τώρα άμα τα χώαξες το βγάλανε ψεύτικο, όχι δεν έχω μάθει να το βγάλανε ψεύτικο, ούτε το ότι δεν έκανε μήνυση. Τέλος πάντων, μην καθυστερούμε. Okay. Πάλι στη δικιά σου την εκπομπή πριν από 1,5 χρόνο σου είχα αναφέρει μια ταινία, γιατί το Hollywood, όπως έχουμε πει, μας κάνει τη μάλαξη. Πρέπει να μας τα πει κανένα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια πιο μπροστά για να τα νιώθουμε. Να μας έρχονται πιο εύκολα. Λέγεται, μην ξεκινήσετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς εμάς. Είναι ο κυβερνήτης του Λος Άντζελες. Τα έχει με μια αυτή Λατίνα Μεξικάνα δημοσιογράφο. Mm-hmm. Παράνομα, είναι παντρεμένος αυτός. Το βράδυ στο ξενοδοχείο έχουν μαλώσει, γιατί αυτός λέει θα χωρίσω τη γυναίκα μου, θα σε παντρευτώ εσένα. Αυτή το καταλαβαίνει ότι του λέει ψέματα και έχουν μαλώσει σαν ζευγάρι ερωτικό παράνομο, ρε παιδί μου που αγαπιούνται. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα στη συνέντευξη τύπου που δίνει, αυτό είναι το σενάριο της ταινίας. Αυτή του την έχει στημένη και του κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Αυτός πάλι επειδή είναι τσαντισμένος από την προηγούμενη βραδιά, ξεκινά και τσαντιμιλάει κάπως περίεργα. Αυτό το πράγμα το πήραν οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί, γιατί την έβρισε στην κυρολεξία, στην ουσία. Και αυτό το πράγμα έγινε ένα θέμα που έφτασε να πολεμάει ο στρατός της Ανατολικής, των Ανατολικών Πολιτειών, με το στρατό των Δυτικών Πολιτειών, σε έναν εμφύλιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείς να τη βρεις την ταινία. Ναι, ναι. Έχω δηλαδή, υπόψη. Σου δείχνουν ότι αυτό το πράγμα, καταρχήν οι μισές κεντροδυτικές πολιτείες είναι χρεοκοπημένες. Αυτό... Δεν έχουν δημόσιο. Δεν έχουν... Οι Δήμοι δεν μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους τους. Αλλά αυτά δεν θα τα μάθουμε ποτέ στην Ελλάδα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποκατάρρευση. Και να το φοβάσαι αυτό φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι, λοιπόν. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά... Ναι, ναι. Το... Και για να τελειώνω, γιατί είναι και η ώρα δύσκολη. Mm-hmm. Αναφέρθηκες για το Ανδενόχρωμα. Mm-hmm. Πάλι δεν λέω τίποτα. Πάλι δεν κάνω συσχέτιση. Θα σου πω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που υποτίθεται ότι έχουν φτιαχτεί για την προστασία των παιδιών. Mm-hmm. Ή έχουν φτιαχτεί για την προστασία των παιδιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Είπες για την UNESCO. Mm-hmm. Στους πολιτισμούς και στο περιβάλλον και σε όλα αυτά. Είναι η UNICEF. Mm-hmm. Η πρόεδρος της UNICEF, την οποία το 18 κάπως πραξικοπηματικά την κατεβάσαν από το προεδρείο της και ανέλαβε, έβαλε το δικαστήριο επιτροπή, κάτι μου θυμίζει αυτό με την Κιβωτό εκεί με τον πατέρα Αντώνιο. Μιλάς για εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Η οποία ξεκίνησε να βλέπει το αμυστολόγια και κάποια στιγμή ζήτησε και εισαγγελική παρέμβαση. Έτσι, γιατί εκτεθήκαμε και έκλεισε νομίζω το παράρτημα της Ελλάδος. Και έχει έρθει ο Γιασάν Χαλίλ, ο οποίος είναι Λιβανέζος, καθηγητής αυτά, τον Ατάλο, και είναι αυτός πλέον σαν πρέσβης εδώ πέρα και διαχειρίζεται την κατάσταση. Α, μάλιστα. Δεν είδα όμως, γιατί για τα παιδιά, δεν είδα να ασχολούνται με τα παιδιά των υγειονομικών όταν βγήκαν σε αναστολή 1η Σεπτεμβρίου του 2021, γύρω στα 150-170 παιδιά, και τα παιδιά, γιατί είναι και καμιά 20-30 που ήταν 16-17 χρονών, άντε για αυτά να μην ασχοληθούμε, μπορούν να αντιβρουν την άκρη τους. Που επειδή οι γονείς τους βγήκαν σε αναστολή, δεν δικαιούταν περίθαλψη σε μια δημοκρατική χώρα, έτσι. Γιατί οι γονείς τους βγήκαν σε αναστολή, χώρια ότι χάσαν το μισθό τους, δεν παίρνουν ούτε φράγκο, δεν δικαιούταν και υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα ξεχάσατε. Τελειώνοντας, το 2001 πέθανε ένα παιδάκι από νευροβλάστομα, ο Παναγιώτης Βασιλέλης. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα το προτρέπω σε όλους μας αδέρφια. Εγώ το έχω κάνει, να το ξέρετε, γι' αυτό σας το προτρέπω. Γιατί είχαν μαζευτεί τα λεφτά, ο κόσμος στη Μυτιλίνη είχε μαζέψει λεφτά και άλλοι. Αυτά που. Μπράβο, τα πήρε το ελληνικό λοιπόν, δημόσιο. Και δεν γιατί τα έδωσε. Αυτός ο κύριος Χαλίλ πριν από 3 μήνες, ότι σου UNICEF. Έδωσε το χέρι του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς. Είναι η Πειραιώς αυτή που έχει την Ίντρομ που παίρνει τα λεφτά, τα σπίτια των Ελλήνων και αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων ξεσπίτωτα. Μάλιστα. Τα ανήλικα. Ναι. Αλλά η UNICEF νοιάζεται για τα παιδιά, ξέρω εγώ, να μην είναι τα παιδιά προβληματικά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ήταν η πρώτη φορά που έκανα μία κίνηση
Η φύση προβλέπει για τα πάντα, αδερφιά. Και πραγματικά το λέω τα αδερφιά. Σηκώσα το κεφάλι μου ψηλά, σας προτρέπω να το κάνετε κι εσείς. Για να δούμε τι κοινωνία φτιάχνουμε και τι άνθρωποι είμαστε. Έγειρα το σβέρκο μου πάρα πολύ πίσω. Έβαλα τους ιαλογόνες μου αδένες να δουλέψουνε. Μάζεψα πολύ πράγμα και το έστειλα προς τα πάνω. Κάντε το κι εσείς, όλα τα άλλα θα τα αναλάβει η βαρύτητα. Κάντε το για να ξυπνήσετε, να καταλάβετε τι άνθρωποι είμαστε και πού πηγαίνει η ανθρωπότητα. Μπας και αρχίζουμε σιγά σιγά να ξυπνάμε ένας τον άλλον. Είναι πολύ καλή κίνηση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της εκπομπής. Δευτέρα πάλι εδώ, 8 η ώρα, πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θα έχουμε, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη εδώ φιλοξενούμενο. Είδομεν και καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση και καλή τύχη.